Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στις Πανεμβάσεις και απόψε. Είναι 5η, είναι 9 Δεκεμβρίου. Γιορτάζουν και οι Άνες σήμερα, χρόνια τους πολλά. Και να πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα με τη γνωστή παρέα εδώ κάθε βράδυ. Νίκος Ελευθερόγλου, Γιώργος Καλαμέρος. Καλησπέρα και στους δύο συναδέλφους. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ναι, είναι αρκετές οι εορτάζουσες σήμερα. Στη μητέρα σου. Οι οποίες, δεν είναι του χιονιά οι Ανούλες, γιατί ο καιρός ακόμα δεν είναι χιονιάς. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα μαθαίνω ότι οι θερμοκρασίες πέφτουν πολύ. Ναι, θα έχουμε. Τις έβλεπα λίγο πριν στο στούντιο. Θα δούμε και μονοψήφια εδώ και, και στο Λεκανοπέδιο την άλλη εβδομάδα. Αν πέσουν μέσα οι μετεωρολόγοι, δεν είναι δική μας η πρόβλεψη. Η πρόγνωση είναι δική τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα. Οι αριθμοί που τους δείχνουμε για να ξεκινήσουμε στην εκπομπή κάθε βράδυ, ελπίζουμε να φτάσει η μέρα που δεν θα ξεκινάμε με αυτούς τους αριθμούς γρήγορα. Ναι, αυτό που λέγαμε και χθες, ότι τα κρούσματα φαίνεται ότι σταθεροποιούνται χαμηλότερα από τα νούμερα που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Και τα 7,5 και τα 6,5 χιλιάδες. Πάρα πολύ ακόμα, οι διασωληνωμένοι και οι νεκροί. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει πίσω από αυτούς. Και οι διασωληνωμένοι, η αλήθεια είναι, είναι μεγάλος αριθμός, πολύ μεγάλος, και αυτός έχει, σαν να έχει επιπεδωθεί και αυτός, ναι, ο αριθμός. Δεν βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις, αλλά είναι αρκετά υψηλό το τεράστιος αριθμός. Γιατί, εντάξει, να πούμε ένα αισιόδοξο ότι μετά από 75 μέρες βγήκε ο Βασίλης Λεβέντης από την εντατική. Ήταν και η κατάθεση που έδωσε στο δελτίο, που μίλησε στο δελτίο ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης. Ο Μάριος Γεωργιάδης ήταν συγκλονιστική. Γιατί είναι ένας καλός άνθρωπος που όσο τον γνωρίσαμε από κοντά και στα πάνελ τηλεοπτικά και στη Βουλή και πριν από πολλά χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε. Ένας άνθρωπος που μένει 10 μέρες στην εντατική, χάνει 10% της μυϊκής του μάζας. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι 76 μέρες στο νοσοκομείο και 15 μέρες στην εντατική εξ αυτών. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Θέλει πολύ δουλειά. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι 70 ετών. Ναι. Δεν είναι πολύ μεγάλο, θέλω να πω. Είναι 70 ετών. Πια στην εποχή μας δεν είσαι πολύ μεγάλο. Αλλά έχασε 20 κιλά. Να πάνε όλα καλά. Μακάρι. Και να ξεκινήσει. Ξεκινάει τη φυσιοθεραπεία για να μπορεί να επανέλθει τουλάχιστον. Από καρδιά του το ευχόμαστε πραγματικά. Ήταν και συγκλονιστική η συνέντευξη που έδωσε ο Στάθης Κουτμερίδης, ο πρώην βουλευτής του Πασόκ, στον Νίκο τον Ευαγγελάτο, στο Μέγκα. Για την κόρη την Πάτη που μας είχε συγκλονίσει ο θάνατός της, είπε ότι ας ελπίσω το παιδί μου, αυτό το αρνητικό που συνέβη σε αυτήν, να πείσει τις γυναίκες που είναι στην ίδια κατάσταση με αυτή, δηλαδή είναι σε εγκυμοσύνη, να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Ήταν σημαντικό το μήνυμα. Είπε όμως και κάτι πολύ σημαντικό ακόμα. Αυτή η κοπέλα, η κόρη του, 38 ετών είχε την κοίηση και για να φτάσει να μπορέσει να κάνει αυτό το παιδί, το οποίο έχει γεννηθεί, το παιδί και είναι καλά. Είχε κάνει εξωσωματική, είχε πάρει φάρμακα, είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Πολλές και είχε μια αμφιβολία για το εμβόλιο, γιατί όπως είπε ο πατέρας της, πολύ προσεκτικά, στην πρώτη φάση της πανδημίας ήταν λίγο αφήσιμες οι πληροφορίες, αλλά και η ανακοίνωση από την Επιτροπή Εμβολιασμών. Γιατί δεν ξέρανε. Ξέρεις τι δείχνει αυτό. Τώρα πια πρέπει να κάνουμε. Πάντως δεν συνέβη το περιστατικό, δεν συνέβη στην πρώτη φάση. Αλλού θέλω να καταλήξω, Νίκο, ότι όλοι όσοι την παθαίνουν και πεθαίνουν κιόλας δεν είναι αντιεμβολιαστές. Είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν μια προσωπική δέσμευση. Φοβισμένοι. Είναι φοβισμένοι, έχουν αμφιβολίες. Πιο πολύ είναι φοβισμένοι. Έχουν άγνοια, έχουν κακή πληροφόρηση. Όμως δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι, να το ξεχωρίσουμε. Έτσι, οι γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες τώρα, έτσι, και σκοπεύουν να γίνουν μαμάδες, νομίζω ότι πια έχουν το τοπίο ξεκάθαρο μπροστά τους. Δηλαδή δεν δικαιολογείται πια. Έχοντας δει τόσες γυναίκες να ζουν αυτή την περιπέτεια, στο δικό μου μυαλό δεν δικαιολογείται. Επίσης, λοιπόν, να ακούσει τους γιατρούς τους πάντως. Να προσθέσω ακόμα και αυτές. Πες πριν πάμε στην ιστορία των ΜΕΘ. Ναι. Λοιπόν, επειδή εδώ πέρα πάντα πιάνουμε την επόμενη μέρα τι θα συζητηθεί, αυτό που θα συζητείτε από αύριο, έχω την αίσθηση, γιατί βγήκαν και διάφορες οδηγίες από την Επιτροπή Οντολογίας για το ποιοι δικαιούνται τα μονοκλινικά, είναι ποιοι έκαναν τα μονοκλινικά στην πρώτη φάση όταν ήταν εδώ και ήταν λίγες ποσότητες. Και είναι σε πειραματικό στάδιο ονόματα, τότε. Ποιοι τα κάνανε, πώς πήραν προτεραιότητα κλπ. Θυμηθείτε ότι αύριο αυτό θα παίζει. Για να το λες, θα υπάρχουν στοιχεία προφανώς και αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να τη δούμε. Γιατί η αλήθεια είναι πως το Σύνταγμα λέει ότι όλοι είμαστε ίσοι οι Έλληνες. Κάποιοι είναι πιο ίσοι. Βέβαια, η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή την κυρία Ροκόφιλου, η οποία και μίλησε και είπε ότι είχε πάρει τη θεραπεία. Δεν εννοώ στην κυρία Ροκόφιλου, φυσικά. Όχι. Λέω ότι είχε πάρει τη θεραπεία. Λέω όμως ότι τότε ήταν σε πειραματικό στάδιο. Να πω ότι έκανε μια δήλωση και το μάζεψε αυτό όλο έτσι. Και είπε ότι έκανε λάθος διατύπωση και ότι κάτι άλλο ήθελε να πει. Να το πούμε ολόκληρο έτσι. Ακριβώς. Να πούμε ότι σήμερα κατέθηκε τροπολογία για το επίδομα στους νοσοκομιακούς. Έχει δύο πράγματα. Ναι, θα πούμε γιατί ο πόλεμος στο ΜΕΘ θα κυριαρχήσει και μετά συζήτηση. Εδώ σήμερα έγινε η μάχη μεγάλη για το αν υπάρχουν VIP ΜΕΘ, για το αν άνθρωποι πεθαίνουν ή περιμένουν έξω από μονάδες θετικής θεραπείας, οι οποίες είναι διαθέσιμες, αλλά παραμένουν κλειστές μέχρι να βρεθούν κάποιοι επώνυμοι, γνωστοί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι. Το συζητήσαμε και εμείς αρκετά χθες, Σωτήρη. Παρενέβη δικαιοσύνη.
δηλαδή μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του κυρίου Γιαννακού και τις αντιδράσεις των κομμάτων και του Υπουργού Υγείας, έχει παρέμβει η δικαιοσύνη και με την αναφορά που έκανε ο κύριος Πλεύρης και με την αναφορά που έκανε η ΠΟΕΔΗΝ. Να δούμε λοιπόν τελικά αν σε αυτή τη χώρα αυτό που λέμε το εννοούμε, ότι όλοι είμαστε ίσοι όταν χρειάζεται να πάμε σε μια μέθα. Ναι, και όχι κάποιοι ξεχωρίζουν ή κάποιοι δεν ξεχωρίζουν. Σε διέκοψα. Ναι, ναι. Σε διέκοψα. Εγώ είπα απλώς ότι θα κάνουμε μια αναφορά και ευρύτερη αναφορά στο κομμάτι αυτό. Τι έλεγες πριν, κάτι Έλεγα λοιπόν ότι κατά τέτοια σημεία η τροπολογία, Σωτήρη, για το ποιοι θα πάρουν το επίδομα αυτό το μισό μισθό στα νοσοκομεία. Υπήρχε μια αμφιβολία, θα το πάρουν όλοι. Με βάση την απόφαση λοιπόν, που, την τροπολογία που κατέθηκε σήμερα, το παίρνουν όλοι. Και η διοικητική, και το διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων και αυτό που λέμε. Όλοι όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία. Στα δημόσια νοσοκομεία. Στα δημόσια νοσοκομεία. Διοικητικοί υπάλληλοι. Υγειονομικοί. Εργαζόμενοι. Γιατροί. Και είτε είναι πρώτη γραμμή, είτε είναι στα, δεν ξέρω, σε κάποιες άλλες υπηρεσίες. Σε διοικητικές υπηρεσίες ή οπουδήποτε. Και εκεί μπορεί να είναι δηλαδή κάποιοι σε όσοι εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία θα πάρουν το μισό μισθό επίδομα. Μέχρι τέλος, θα το πάρουν μάλλον όταν πάρουν το μισθό του Δεκεμβρίου, γιατί στο δημόσιο προκαταβάλλεται, δεν δίνεται στο τέλος του χρόνου, θα πάρουν μαζί και το επίδομα. Να πούμε ότι υπάρχει και μια πρόβληση για τους, το αυτούς μισθό του Ιανουαρίου. Το μισθό του Ιανουαρίου, ναι. Το παίρνουν στα μέσα Δεκεμβρίου. Ναι. Κάπου εκεί. Θα πάρουν λοιπόν όμως και αυτοί που έχουν βγει σε αναστολή, ανάλογα με το πόσο καιρό εργαζόντουσαν μέσα στον χρόνο. Και βγήκαν σε αναστολή στη συνέχεια. Δηλαδή, είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν το, είχε, δεν το είχαμε τουλάχιστον στο μυαλό μας. Και παράλληλα πέρασε. Λογικό είναι, βέβαια. Δουλεύαν, λογικό, είναι, βέβαια. Λογικό είναι. Και παράλληλα περνάει με την ίδια τροπολογία ότι στους τρεις μήνες πάβει να ισχύει το πιστοποιητικό νόσησης για όσους είχαν νοσήσει τις τελευταίες 90 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει τις δύο δόσεις άνω των 60 ετών που από τις 13 Δεκεμβρίου θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι. Αυτό είναι από τη Δευτέρα. Αυτό που λες είναι δεν είναι τροπολογία αυτή. Ναι. Είναι, ισχύει ήδη ότι από τις 13 Δεκεμβρίου, άνω των 60, όσοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Και έχουν συμπληρώσει 7 μήνες. Και έχουν συμπληρώσει 7 μήνες. Είναι ανεμβολίαστοι. Εγώ το ξαναλέω. Υπάρχουν άνθρωποι που θα ακυρωθούν τα πιστοποιητικά του, δεν δουλεύουν πια. Που έχουν ζητήματα υγείας. Είμαστε μέσα στις γιορτές. Μιλάω για αυτού που κάνουν τις δύο δόσεις. Προβλέπονται αυτοί. Οι οποίε. Προβλέπεται για αυτού. Για όσου έχουν πρόβλημα, δηλαδή, πρόβλημα υγείας, εξαιρούνται από τα πρόστιμα και από τι. Όσοι έχουν τέτοιο θέμα, το άκουσα σαφέστατα, επειδή έχω ειδήσει από το πρωί. Άλλο σα λέω, παιδιά. Ότι κάποιο που έχει κάνει τι δύο δόσει και είναι, ξέρω εγώ, 72 ετών. Έτσι. 13 Δεκεμβρίου θα πρέπει να πάει να κλείσει. Αν έχει περάσει το 7μηνο μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Έτσι. Αν έχει περάσει το 7μηνο. Πολλοί το έχουν συμπληρώσει, γι' αυτό σου λέω. Θα είναι στην ίδια μοίρα με αυτό που δεν έχουν κάνει καμία δόση. Από τις 13. Ακριβώς. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει. Θα πρέπει να σπεύσουν να κάνουν την τρίτη δόση. Ναι, το σκεπτικό είναι ότι με τις δύο δόσεις. Είναι ακόμα πιο δύσκολο για αυτούς να πάνε στην εντατική και να μην έχουν αντισώματα. Λέω τώρα εγώ. Λέω γιατί υπάρχει το διοικητικό πρόσωπο. Από το κατοστάρικο. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για ένα κατοστάρικο, μια ζωή. Εκατοστάρικο και ανθρώπινη ζωή. Αν η ζωή κοστολογείται ένα κατοστάρικο, τότε είναι μια δύσκολη απόφαση. Αλλά ένα κατοστάρικο τώρα δεν είναι 10.000 ευρώ, μα είμαστε και λογικοί. Νομίζω εγώ δεν στέκομαι στο ύψος του ποσού, γιατί σε άλλες χώρες είναι 3 και 6.000 ευρώ. Και 7.000. Έτσι, λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τις δύο δόσεις, δεν είναι αρνητές, δεν έχουν αμφιβολία, στήριξαν την προσπάθεια. Βρίσκονται πάλι εκτεθειμένοι. Μπορούν να πάνε να κάνουν την τρίτη. Έχει μέρες. Εγώ αυτό τουλάχιστον βλέπουν τα στοιχεία. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει δύο δόσεις πάνε πολύ πιο εύκολα να κάνουν την τρίτη. Καλά, εννοείται. Γι' αυτό και πάρα πολύ κίνηση. Αποφάσισε η κυβέρνηση, ανοίγει ένα μέγα εμβολιαστικό ακόμα κέντρο στη Γλυφάδα. Καλό είναι αυτό, γιατί δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη και υπάρχει ζήτηση, όπως λέει ο Γιώργος. Και ανταποκρίνεται στο κομμάτι αυτό. Και μακάρι, γιατί και εγώ άκουγα χθες κάτι ημερομηνίες που δίνουν μακρινές. Δηλαδή, Ιανουάριο. Ιανουάριο είναι ακριβώς. Ναι, το οποίο δεν έχει λογική. Ιανουάριο, πια σταυρό και κούρευκα. Γιατί επειδή χρειαζόμαστε να θωρακιστεί ο κόσμος στις γιορτές. Ένα επιπλέον εμβολιαστικό κέντρο στην Ιμαθία, στην Ευρυτανία. Να μην βλέπουμε τις εικόνες που είδαμε στη Λαμία με τους νέους χώρους για τα κημητήρια και διάφορα μακάβρια πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε πολλές περιοχές στην ελληνική περιφέρεια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Η Ευρυτανία είναι μια περίπτωση πραγματικά παράδειγμα προς αποφυγή. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους, αλλά είναι παράδειγμα προς αποφυγή αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολύ, πολύ χαμηλή εμβολιασμή. Βέβαια, πρέπει να πω. Υπάρχει μια εξήγηση εκεί που μου έδωσαν ντόπιοι που μίλησαν. Όχι. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι εγγεγραμμένοι εκεί και δεν ζουν εκεί. Ζούνε σε περιφερειακούς νομούς και έχουν εμβολιαστεί αλλού. Και φαίνεται ενδεχομένως αυτό το ποσοστό. Μου το είπανε πρόσφατα επειδή μίλησα με άνθρωποι. Είναι πολύ πιθανό. Παιδιά, με συγχωρείτε, περιμένετε να γεμίσουν τα κέντρα εκεί πέρα, έχουν ξενοδοχεία. Έτσι, τα οποία ζουν από το χειμερινό τουρισμό. Περιμένετε να έρθει κόσμος και δεν είστε εμβολιασμένοι. Η απάντηση είναι αυτή που παίρνω και πρέπει να τη μεταφέρω, έτσι, για να είμαστε εντάξει. Πάντως. Για τον πόλεμο των ΜΕΘ θα μιλήσουμε αργότερα. Για τον πόλεμο των ΜΕΘ είπαμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο πόλεμος των ΜΕΘ και αν υπάρχουν ΜΕΘ, γιατί είναι μια συζήτηση που την ακούει με πολύ ενδιαφέρον. Αν κρατούνται ΜΕΘ, ότι θες ο κ. Γιαννάκος εδώ. Εάν κρατούνται
ΜΕΘ για κάποιους οι οποίοι είναι επώνυμοι. Αυτό είναι το θέμα. Το οποίο είναι. Πάμε λοιπόν να πούμε και δύο λόγια για το για ΠΑΣΟΚ. Τον πόλεμο ναι, του... ναι, για το κίνημα αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής. Κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε στην κάλπη, τόσο πολύ αγριεύει η μάχη μεταξύ τρεις μέρες του κ. Παπανδρέου. Ακριβώς. Το debate δεν έχει. Ναι, ναι, ναι. Ξεχάσει όλοι, το έχουμε βγάλει το λεξιλογιό μας. Σήμερα προκύψαν δύο πράγματα. Το ένα ότι ακούστηκε από την πλευρά του κ. Πρώτα απ' όλα, είχε προηγηθεί. Επειδή δείχνουμε την κάρτα του κ. Παπανδρέου. Ο κ. Παπανδρέου, λοιπόν, κάποια στιγμή έγινε μια διαρροή. Δεν την έκανε ο κ. Παπανδρέου, δηλαδή βγήκε επίσημα ο ίδιος. Ο οποίος είπε ότι έχουν παρατηρηθεί και έχουν γίνει καταγγελίες στην Επιτροπή Εκλογών που έγινε στο. Για παρατυπίες. Λέγοντας ότι φαίνονται σε πολλά εκλογικά τμήματα, γύρω στο 20% το υπολόγισε το γραφείο του κ. Παπανδρέου, που είναι περισσότεροι οι ψηφοφόροι από αυτοί που είναι γεγραμμένοι. Και εκεί ζήτησε να διερευνηθεί. Η υπόθεση. Ήταν στην αρχή η θεωρία που υπήρχε είναι ότι ο κ. Παπανδρέου και έτσι πέρασε στα μίντια ότι καταγγέλει νοθεία. Στη συνέχεια, πριν μπούμε στο στούντιο, υπήρχε μια διευκρινιστική δήλωση πια όχι ανώνυμα, αλλά από το γραφείο τύπου του κ. Παπανδρέου, ο οποίος είπε: Δεν καταγγέλω νοθεία. Κακώς ερμηνεύτηκε έτσι η τοποθέτησή μου. Λέω να ερευνηθούν οι καταγγελίες που υπάρχουν στην Επιτροπή. Που έφτασαν στο γραφείο του. Εγώ λέω όμως και επιμένω σε αυτό, αν διαβάσει κάποιος τη διάρροη που είχε γίνει από το γραφείο του κ. Παπανδρέου, μιλούσε ξεκάθαρα ότι επηρεάστηκε το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και μάλιστα δόθηκε στη δημοσιότητα ένα Excel, το οποίο μετά δεν υπόθηκε να μην δοθεί γιατί υπήρχε προσωπικά δεδομένα στη δημοσιότητα, στο οποίο έλεγε συγκεκριμένες περιπτώσεις σε εκλογικά τμήματα. Των διαφορών που διαπιστώθηκαν. Θα μας τα πει ο Κωνσταντίνος Σακινίδης. Πάμε και στο δεύτερο θέμα. Μισό λεπτό. Ναι. Εδώ, εγώ δεν δέχομαι ότι ένας πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ένα μηχανισμό στο κόμμα που έχει ιδρύσει ο πατέρας του και ο ίδιος έχει κάνει αρχηγός και πρωθυπουργός να έχει εκλογικούς αντιπροσώπους σε όλα τα τμήματα στη χώρα. Δηλαδή δεν υπήρχε εκπρόσωπος του κ. Παπανδρέου στην Πάτρα για να δει αν πέσανε 500 ή 600 ψήφοι μέσα. Σε όλα τα τμήματα. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Να δούμε. Μου λένε υπάρχει εκλογικό τμήμα στην Πάτρα, όπου εμφανίζεται να έχει 600 ψήφους ο κ. Ανδρουλάκης και 100 ο κ. Παπανδρέου. Και επειδή είναι η Πάτρα και 60 ο κ. Λοβέρδος, επειδή είναι η Πάτρα, η αλήθεια είναι πως αυτό ακούγεται κάπως. Έτσι, επειδή είναι η Πάτρα και εκεί νομίζω ήταν και πρώτος ο κ. Παπανδρέου συνολικά στην Αγία. Πάντως αυτό που λέει η διαρροή που γεννοείται είναι ότι στο 20% των εκλογικών τμήματων διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 2.700 ψηφοδέλτια. Θα μας τα πει σε λίγο και θα από το δειγματολογικό. Πάμε και στο δεύτερο θέμα. Υπάρχει θέμα κυρότητας διαδικασίας. Όχι, δεν μας τα πει. Θεωρώ ότι δεν το έθεσε κανείς το θέμα. Γιατί η αρμόδια επιτροπή σφράγισε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Δεν υπάρχει. Η δεύτερη βόμβα λοιπόν ήταν από τον κύριο Λοβέρδο. Τον έτερο υποψήφιο στις εκλογές της πρώτης Κυριακής, ο οποίος στηρίζει τον κύριο Ανδρουλάκη στη δεύτερη. Λοιπόν. Είπε ότι ήρθαν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισαν συγκεκριμένο υποψήφιο. Ποιον λες? Φωτογράφησε τον κύριο Παπανδρέου τώρα. Εμείς δεν μασάμε τα λόγια. Ο κύριος Ζωβέζο δεν ανέφερε το όνομά του. Εμείς λέμε ότι φωτογράφησε τον κύριο Παπανδρέου. Είπε βέβαια ότι μπορεί να έρθει και κάποια από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, λέει, αλλά δεν επηρέασε το αποτέλεσμα. Ήταν λιγότεροι. Νομίζω ότι όλοι αυτοί, εγώ θα ξαναπώ, υπερεκτιμούν τις οργανωτικές δυνατότητες των κομμάτων πια και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και ανέφερε βέβαια ότι δεν ψηφοφόρησε. Και ότι δεν πήγε στο δεύτερο γύρο ο κύριος Ζωβέζο που ήλπιζε ότι θα πάει και ήταν σοκ για αυτό το αποτέλεσμα. Φταίει ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτές είναι οι απόψεις. Καλησπέρισουμε τους καλεσμένους μας. Τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα κύριε Χρυσομάλη. Καλησπέρα σας. Τον φίλο μας, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας. Γελούσα για την καταγγελία Λοβέρδου ότι φύγαν οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ έτσι με τη συντεταγμένα όπως είμαστε. Ναι. Και εδώ από το Βέλγιο έφυγε ολόκληρο. Έχετε Κώστα τόσο οργανωμένο κόμμα. Ναι, αυτό θέλω έχουμε να πω. Έχουμε και ναι. Πολύ οργανωμένο κόμμα, έτοιμο πόλεμο και εδώ σας λέω από την Όμου Βελγίου φύγανε σούμπιτι. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε. Καλησπέρα στον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη. Τον πρώην υπουργό. Δεν ψηφίσανε το ίδιο τα πήγαν. Και πολύ στενό το δεξί χέρι του Γιώργου Παπανδρέου. Να τα πούμε όλα αυτά, να το πούμε και αυτό. Καλησπέρα. Θα μου επιτρέψει λοιπόν και ο κ. Χρυσομάλης και ο Κώστα Αρβανίτης, επειδή το θέμα να ξεκινήσουμε από αυτό και πάμε μετά στις ΜΕΘ και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ένα ενδιαφέρον, το παρακολουθεί. Πρέπει να σου πω, στον Κώστα το λέω πιο πολύ αυτό. Συγγνώμη, μόνο αυτό θέλω να πω. Ναι. Είναι ντροπή για ένα ιστορικό χώρο όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Και είναι ντροπή και για τα πολιτικά κόμματα. Ένας υποψήφιος, ο οποίος διαδικεί. Έχω άποψη για τον κύριο Λοβέρδο, κάποια στιγμή θα σας πω. Και εγώ και οι οροθετικές. Ναι. Αλλά είναι ντροπή να εμπλέκει άλλα κόμματα σε μια διαδικασία που αφορά το χώρο του και τον εαυτό του. Μάλιστα. Λοιπόν. Κώστα, μισό λεπτό. Να πάμε στον κύριο Σαχινίδη να ξεκινήσουμε από εκείνο. Γιατί είναι και οι μέρες. Και τον κύριο Σομάλη τον το ζητάω αυτό. Συνηθίζουμε να γυρνάμε ανάποδα, αλλά ας πάμε γιατί σε δύο μέρες, τρεις, έχουμε τη δεύτερη αναμέτρηση. Πολλοί λέγανε, κύριε Σαχινίδη, ότι δεν θα πάει. Το λέγαμε την Κυριακή αυτό το βράδυ, τη Δευτέρα το πρωί.
δεν θα πάει στο δεύτερο γύρο εξαρτάται, θα αφήσει το πεδίο και θα πει ότι εγώ κάνω πίσω. Δεν έκανε πίσω. Όχι μόνο δεν έκανε πίσω, αλλά έχει βγει μπροστά. Κάνει καθημερινές εμφανίσεις, ανεβάζει και πολύ τους τόνους και σήμερα έκανε και μία. Έγινε και όλο αυτό το οποίο ακούσαμε προηγουμένως. Το οποίο κάποιοι είπαν από το αντίπαλο στρατόπεδο, εγώ θα σας το πω, ότι αυτό είναι ομολογία ήττας. Όπως μου το μεταφέραν, δεν το λέει, δεν το λέει δημοσίως, σας το λέω. Να ξεκινήσω από την πρώτη σας διαπίστωση. Ναι. Ότι δηλαδή από το βράδυ της Κυριακής κάποιοι καλοθελητές προτείνανε στον κύριο Παπανδρέου να μην κατέβει. Ναι. Υπάρχει ένα ιστορικό παράδοξο σε αυτή τη χώρα. Πάρα πολλοί όλα αυτά τα χρόνια ζητάνε συνέχεια από τον κύριο Παπανδρέου να απομακρύνεται. Και αλήθεια δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε μια κομματική διαδικασία η οποία ορίζει ότι νικητής είναι αυτός ο οποίος παίρνει το 50% συν 1% θα πρέπει να παραιτηθούμε από αυτή τη διαδικασία επειδή κάποιος πήρε ένα ποσοστό υψηλότερο ή αν πήρε 20.000 ψήφους περισσότερες από το δεύτερο. 22 για την ακρίβεια, 1.000 ψήφους περισσότερες πήρε ο πρώτος από το δεύτερο. Βάσει ποιας λογικής θα πρέπει, δηλαδή ποια δημοκρατική αντίληψη πραγμάτων και λειτουργίας κομμάτων υπαγορεύει ότι κάποιος που πήρε 22.000 ψήφους λιγότερο δεν θα πρέπει να κατέβει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία καταρχάς ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα με την έννοια ότι ήρθανε και ψηφίσανε 270.000, άρα ένας από τους δύο στόχους που είχε βάλει ο Γιώργος Παπανδρέου είναι που ήταν να έχουμε μια μαζική συμμετοχή επιτεύχθηκε και νομίζω ότι αυτό είναι και μια κατάκτηση και για τη χώρα μας και για τα πολιτικά κόμματα σε μια περίοδο έντονης αποπολιτικοποίησης. Είχαμε δει όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης ένα μεγάλο μέρος των πολιτών να γυρίζει την πλάτη του στα πολιτικά κόμματα, να διαφορεί για τις πολιτικές εξελίξεις. Κύριε Σαχινίδη, μισό λεπτό, να σας ρωτήσω κάτι για να μην ξεφύγουμε και από την καταγγελία. Είναι αλήθεια ότι σε εκλογικό κέντρο της Κισάμου Χανίων, ενώ διαπιστεύτηκαν 347 πολίτες, εμφανίστηκαν 441 ψηφοδέλτια, δηλαδή 94 ψηφοδέλτια στην κάλπη επιπλέον αυτών που ήταν εγγεγραμμένοι? Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα όπου ο αριθμός αυτών που ψήφισαν ήταν περισσότεροι από αυτούς που διαπιστεύτηκαν. Εμείς τι είπαμε, υπάρχουν κάποιες παρατυπίες. Αυτές οι παρατυπίες ζητήσαμε από το αρμόδιο θεσμικό όργανο να τις ελέγξει. Δεν θέσαμε ζήτημα ανοθείας, δεν θέσαμε ζήτημα. Απλώς είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες παρατυπίες. Κύριε Σαχινίδη, να σας διαβάσω τι είπατε. Όχι τι είπατε στην δεύτερη φάση. Στην πρώτη, ο Νίκος Ελευθερόπουλος, τι λέει η διαρροή. Δεδομένου ότι οι διαφορές που εντοπίστηκαν θέτουν ζήτημα διαφάνειας και προάσπιση του αδιάβλητου διαδικασίας. Και ότι την Κυριακή επήκει το δεύτερο γύρο των εκλογών, ζητώ από την Επιτροπή να διευθυνθούν σε βάθος οι καταγγελίες. Λέτε ακριβώς αυτά τα οποία σας λέω. Μεταφράζεται με έναν άλλο τρόπο αυτά τα οποία είπα. Ναι. 164 εκλογικά τμήματα. Και εγώ ανέφερα πριν το παράδειγμα της Πάτρας. Εκλογικό τμήμα 600%. Το οποίο η αλήθεια είναι για την Πάτρα, όσοι ζούμε στην χώρα αυτή, μας φαίνεται κάπως. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι εκλογές αυτές έγιναν σε ιδιαίτερες συνθήκες. Υπήρχε δηλαδή το πρόβλημα της πανδημίας. Είχαμε πει ότι πρέπει να προστατέψουμε τους πολίτες που έρχονται να ψηφίσουν, να μην υπάρχει συνωστισμός. Μου λένε ότι κάποιες στιγμές δεν υπήρχε δυνατότητα να λειτουργήσουν σωστά τα στάμπλετ κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει μια σειρά από καταγγελίες. Αυτές τις καταγγελίες τις ελέγξαμε, διαπιστώσαμε ότι όντως υπήρξε αυτή η αδυναμία, δηλαδή δεν υπήρξε, αν θέλετε, ταύτιση μεταξύ αυτών που ψήφισαν και αυτών που βρέθηκαν, ας πούμε, μέσα στην κάλπη του αριθμού των ψήφων. Αυτό είναι περίπου 1%. Και λέω, να το αφήσουμε έτσι, δηλαδή υπάρχει αυτό, δεν το αμφισβητεί κανένας. Να το αφήσουμε έτσι, να μην προστατέψουμε τη διαδικασία της επόμενης Κυριακής. Άρα, εμείς δεν θέτουμε ζητήματα για τη διαδικασία της επόμενης Κυριακής. Υπουργέ, θα έχει λυθεί μέχρι την Κυριακή αυτό το πρόβλημα, πιστεύετε? Διότι εδώ έχουμε. Εγώ θα την πω νοθεία. Διότι όταν οι ψηφοφόροι είναι λιγότεροι από το αποτέλεσμα, είναι νοθεία. Τώρα, όσο και να το πασπαλίσουμε με ζάχαρη και να το πούμε διαφορετικά, αυτό είναι. Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι έτοιμος, επειδή λίγο ή πολύ ας μην είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το ζήτημα, είμαι έτοιμος να αντιληφθώ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε όντως πρόβλημα με τα μηχανήματα, με τα tablets, ας πούμε. Και όντως κάποιοι δεν λειτουργήσαν σωστά στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους στην Εφορευτική Επιτροπή. Δηλαδή, όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, έπρεπε αυτά τα ονόματα να περάσουν. Και γιατί πρέπει τα ονόματα αυτά να περνάνε? Διότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύει τη διαδικασία της ψηφοφορίας που είναι ενδεχόμενο διπλοψηφίας. Δηλαδή, ωραία, εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργούσε. Κάποια στιγμή προσπαθεί αυτά τα ονόματα τα οποία δεν πέρασε στη στιγμή που έπεσε η λειτουργία του συστήματος να τα περάσει έτσι ώστε να διασφαλίσει την εγκυρότητα αυτή τη διαδικασία. Λέω λοιπόν, επειδή αυτό
δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να χαλάσει τη γιορτή την οποία είχαμε την προηγούμενη Κυριακή και θέλουμε την επόμενη Κυριακή πραγματικά να υπάρξει μια διαδικασία για την οποία δεν θα υπάρχει καμία παρατυπία, να δούμε υπάρχουν ας πούμε αδυναμίες, υπάρχουν τροτά σημεία. Μάλιστα. Στον τρόπο με τον οποίο... Δεν χαλάνε την επόμενη μέρα των εκλογών αυτά, θέλω να πω, τη Δευτέρα. Όχι. Όχι, θέλω οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε, θέλουμε οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν εμπορευτικές επιτροπές συγκροτημένες οι οποίες θα ξέρουν ότι πρέπει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και να περνάνε τα ονόματα, να μην φύγουν δηλαδή από εκεί πέρα χωρίς να έχουν περάσει τα ονόματα μέσα στα συστήματα. Μάλιστα. Αυτό είναι που ζητήσαμε. Μα κύριε Σεγγενή, στην Πάτρα, είναι δυνατόν να μην έχει στείλει ο κ. Παπανδρέου εκπρόσωπο στην Πάτρα? Εμένα με εντυπωσιάζει αυτό πάντως. Στην Πάτρα. Ναι. Άμα δεν έχει στην Πάτρα. Στην Πάτρα που θα είχε δηλαδή. Ναι. Αυτό... Ναι. Να σας πω κάτι. Το πρώτο που ρώτησα και εγώ αυτό, κύριε Σαχηρίδη, και πάμε στον κύριο Βανίδη αμέσως μετά. Στο τέλος θα δούμε σε εσάς, κύριε Χρυσομάνη, γιατί εμπλέκεστε λιγότερο. Θα έχουμε μετά για εσάς πολλά. Λοιπόν. Και εμένα όταν το άκουσα, λέω, μου είπαν για εκλογικότητα στην Πάτρα 600 ο Νίκος Ανδρουλάκης, 100 ο Γιώργος Παπανδρέου, 60 νομίζω ο Ανδρέας Λογκάρδος. Ναι. Λέω, εκεί δεν είχε αντιπρόσωπο ο Γιώργος Παπανδρέου στην Πάτρα. Γιατί αν δεν έχει την Πάτρα, πού θα έχει? Ναι. Ναι. Να πω κάτι. Πάντως είχε βγει και ο πίνακας, έχει βγει ένα εξέλιξη. Έχει βγει, ναι, απλώς έχει τα ονόματα. Ναι, ναι. Να δείτε ένα παράδειγμα, ας πούμε, στην Ερέτρια υπάρχει μόνο ένας διαπιστευμένος. Καλός ή κακός, κάτι δεν πήγε καλά. Δεν έκανε σωστά τη δουλειά της η Εφελοκτική Επιτροπή. Δηλαδή, εμφανίζονται, αν θυμάμαι καλά, 300 άτομα ότι ψηφίσανε και ο ένας ήταν διαπιστευμένος. Δεν πρέπει δηλαδή αυτό το ζήτημα να αποτελέσει. Έχετε ένα πάρει κίνημα. Μέτρα για την Κυριακή που έρχεται να έχετε ανθρώπους στα εκλογικά τμήματα? Αυτό ζητάμε. Ναι, ναι. Αυτό φροντίζουμε αυτή τη στιγμή, να υπάρχουν άνθρωποι σε όλα τα εκλογικά κέντρα, να είναι σωστά, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι εφορευτικές επιτροπές και να ξέρουν πώς ακριβώς να λειτουργήσουν. Αυτό είναι που ζητήσαμε και αυτό είναι που ζητάμε. Λοιπόν. Πάμε στον κύριο Αλβανίδη τώρα, γιατί θα πει σε αυτό το θέμα, στο οποίο τοποθετήθηκε πιο γρήγορα, αλλά εγώ θέλω να τοποθετηθεί ξανά. Όχι, γιατί... ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε για άλλη μια φορά ο κύριος Λοβέρδος. Ναι. Το κάνει συχνά ο κύριος Λοβέρδος, ναι, δεν με ξαφνιάζει, αλλά να κοιτάει τα δικά του θέματα και να μην εμπλέκει άλλους πολιτικούς οργανισμούς. Δεν παίζουμε ίδια μπάλα, θέλω να σας πω. Ναι. Τώρα να πω κάτι, κύριε Αλβανίδη, συγγνώμη. Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Ναι, κάντε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταγγελίες για μαζική προσέλευση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης. Αυτό το θέμα βλέπω δεν απασχολεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, την επικαιρότητα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά αντιλαμβάνομαι ότι όταν έχεις μια διαδικασία. Έχει τόσο πολύ ψηφοφόρο στην Κρήτη η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα στέλνει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λιγάκι, σας παρακαλώ. Ακούστε λιγάκι. Οι ανοιχτές διαδικασίες όπως είναι αυτές που έχει υιοθετήσει το κίνημα αλλαγής και η Νέα Δημοκρατία, γιατί το έχει υιοθετήσει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και πολλά άλλα κόμματα στην Ευρώπη, έχουν αυτή την αδυναμία. Ότι δηλαδή μπορεί να προσέλθει κάποιος ο οποίος δεν είναι ούτε μέλος ούτε φίλος. Εκεί πέρα λοιπόν τι ζητήσαμε, να υπογράφει ο ψηφοφόρος ότι πρώτον είναι, επιθυμεί να είναι είτε μέλος είτε φίλος. Ναι. Αυτό είναι κάτι και δεν είναι άλλου κόμματος. Να προστατέψει ακριβώς. Αλλά έχουμε συγκεκριμένες επώνυμες, όχι ανώνυμες καταγγελίες. Ότι πήγανε. Ότι δείχνουν ότι πήγανε οι ψηφοφόροι από άλλα κόμματα και ψήφισαν. Από το ΣΥΡΙΖΑ πήγανε ή μόνο από τη Νέα Δημοκρατία έχετε καταγγελίες? Εγώ, όχι, όχι. Οι καταγγελίες υπάρχουν από όλες τις πλευρές. Δηλαδή ότι υπήρχαν και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόροι και πήγανε. Εδώ έχεις και ένα πρακτικό πρόβλημα. Μπορείς να ρωτήσεις κάποιον, μα συγγνώμη, εσύ δεν είσαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ? Και να σου πει, ναι, είμαι, αλλά εγώ αισθάνομαι την ανάγκη ότι αυτή τη στιγμή. Εδώ το είπε δημοσίως. Ο κύριος Θανάσης Γιαννόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία, ο πρώην υπουργός, είπε ότι εγώ θέλω να έχω άποψη για το ποιον θα έχω αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα ψηφίσω Λοβέρδο επειδή θέλω να έχω αξιωματική αντιπολίτευση. Το κοινάλ με τον Λοβέρδο. Το είπε δημοσίως. Ανάλογα φαινόμενα παρατηρείται. Δεν ξέρω τι θα πάει να ψηφίσει. Το είχε πει. Ναι. Δεν μπορώ να αναιρέσω το δικαίωμα σε κάποιον ο οποίος μέχρι πρώτη ήταν στην Νέα Δημοκρατία. Πάμε λοιπόν στις πολίτες. Εκείνο το οποίο λέω εγώ είναι ότι δεν πρέπει οι διαδικασίες αυτές να αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένων συστημικών παρεμβάσεων, ναι, οι οποίες προσπαθούν να λιώσουν το αποτέλεσμα. Εγώ θα επιμείνω, ξαναδίνοντας το λόγο στον Κώστα, θα επιμείνω ότι δεν πιστεύω ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ περισσότερο νομίζω έχουν οργανωμένα δυνατότητα να στείλουν κόσμο να ψηφίσει. Δεν το πιστεύω πραγματικά. Κοιτάξτε, δεν έχουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οργανωμένα δυνατότητα. Συγγνώμη, ένα τελευταίο σχόλιο. Λοιπόν, κύριε Σαχηνίδη, για να ακούσουμε του υπόλοιπου. Ένα τελευταίο σχόλιο. Λέω, όταν απευθύνουμε πρόσκληση στον κόσμο να έρθει να ψηφίσει, δεν του βάζουμε ταμπέλα. Απλώς εκείνο που λέμε είναι έλα να ψηφίσει γιατί θέλει να επιστρέψει σε αυτόν τον πολιτικό χώρο. Σαφή. Λοιπόν, Κώστα, για κοιτάξτε. Ναι, Κώστα, τι σιγά. Σε μου φεύγει, τι να κάνω, μου φεύγει. Τα μεγάλα κόμματα. Καλά, είναι τιμή να σε λέει κάποιος με το μικρό σου. Είναι. τα μεγάλα κόμματα, όλα τα κόμματα έχουν οργανωτικές δομές και μπορούν. Όσο μεγάλο είναι, εκλογικά ή μικρό. Μην λέω τα κόμματα. Μπορούν. Το θέμα είναι αν θέλουν. Ναι. Αν θέλουν να παρεμβαίνουν σε εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων. Ναι. Σε ό,τι αφορά το δικό μου κόμμα.
που γνωρίζω πάρα πολύ καλά και είμαι σε όργανα. Ουδεμία σχέση και σε καμία λογική η αισθητική και η πολιτική αντίληψη αριστεράς δεν εμπλέκεται σε τέτοιες ανοησίες που λέει ο πρώην υπουργός ο κ. Λεβέρνος. Δεύτερον, αυτό που για μένα έχει αξία είναι ότι η δικιά μας λειτουργία, όπως ξέρετε, είναι εντελώς διαφορετική στην αριστερά σε ό,τι αφορά στην ηγεσία μας, στα μέλη των οργάνων μας. Έχουμε ένα διαφορετικό μοντέλο. Και αυτό θα πω ότι επί του συγκεκριμένου με βρίσκει και σύμφωνο. Δηλαδή πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι, αλλά αυτό είναι δικό μας θέμα, όπως και είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ. Να κάνω και ένα σχόλιο όμως και για το ΚΙΝΑΛ, αν μου επιτρέπετε στην προκειμένη στο ζήτημα του πολιτικού διαλόγου. Λέει, Κώστα, δεν είσαι υπέρ του να ανοίξει η διαδικασία εκλογής αρχηγού από τη βάση στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχουν καταθέσει άλλες στρατηγικές. Όχι, 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 εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι. Εγώ πιστεύω ότι. Και είναι ανοιχτή διαδικασία, κουβεντιάζουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να είναι ένα μέλος του κόμματος, να συμμετέχει στη διαδικασία του κόμματος, να οσμίζεται το κόμμα, να το νιώθει το κόμμα και να ψηφίζει για το κόμμα. Δεν είμαι υπέρ ότι σήμερα μου ήρθε μια ιδέα, δεν πάμε να ψηφίσουμε ποιον θα έχουμε αρχηγό. Και όπως και ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θέλει να έχει λόγο ποιος θα είναι ο αντίπαλός του, όπως και οι μηντιάρχες παίζουν ένα τέτοιο λόγο, να θέλουν ποιος να είναι ο αρχηγός ή να είναι ο αρχηγός των κομμάτων, ο αρχηγός του κόμματος της εξωτερικής αντιπολίτευσης ή ακόμα και ο πρωθυπουργός. Και επειδή έχω διατελέσει, έχω κάνει αυτή τη δουλειά που κάνετε εσείς τώρα, θέλω να σας πω ότι έχω μεταδώσει, ήμουνα σε διαδικασία σε κανάλι τότε ιδιωτικό, όπου πάλι είχαμε τη διαδικασία μιας μάχης στο ΠΑΣΟΚ τότε, μεταξύ Βενιζέλου και Παπανδρέου. Το 7. Και τότε το μηντιακό σύστημα είχε πάρει θέση, όχι μόνο εκεί πάρει θέση, πρημοδοτούσε κιόλας. Αυτό το πράγμα δεν είναι υγεία για τη δημοκρατία. Μάλιστα. Θα μου πεις και τι σε νοιάζει. Με νοιάζει. Με νοιάζει. Με νοιάζει αν παρεμβαίνει. Αν δηλαδή ο πλούσιος, όπως έχει τη δυνατότητα να έχει μεθ, έχει τη δυνατότητα να μου επιλέγει ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Όχι, όχι, το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι, ποιος θα τα πούμε αναλυτικά. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ποιος θα είναι αρχηγός ενός κόμματος λοιπόν, ή ενός άλλου κόμματος. Πάμε. Κάτσε ένα τελευταίο. Μόνο ναι, αυτό. Πες, και, πες. Συγγνώμη και στον κύριο Χρυσομάλη. Ναι, θα πάμε. Θα έχει χρόνο να μιλήσει. Επειδή κάνατε ένα σχόλιο στην αρχή. Κύριε Χρυσομάλη, χίλια συγγνώμη. Κάνατε ένα σχόλιο στην αρχή, επειδή η εξελίξη στο ΠΑΣΟΚ. Να πάμε στον Κώστα που είναι. Όχι. Η εξελίξη στο ΚΙΝΑΛ είναι θέμα που αφορά το ίδιο με την ίδια απόσταση και τη Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά και την αριστερά. Είναι η λογική που έχω για την αυτονομία των κομμάτων και τη δράση τους. Αυτό που έχει να διαλέξει το ΚΙΝΑΛ είναι Α. Αν θα γίνει ΠΑΣΟΚ ξανά και θα πληρώσει τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο με τα δάνεια που έχει, και όχι νέος πανιόνιος. Δεύτερον, αν θα πάει σε μια λογική αντιδεξιού μετόπου ή αντισύριζα μετόπου. Μάλιστα. Αντιαριστερού μετόπου. Αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα για μένα. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι του ΚΙΝΑΛ να αποφασίσουν. Εγώ και το είπα να πάμε στον Κώστα, επειδή υπήρχε το θέμα Λοβέρδου. Γι' αυτό ως πανιούνιος διαφωνώ, βέβαια. Δεν το είπα για άλλο λόγο. Εντάξει, το ακούμε ενδιαφέρον αυτό που είπα. Λοιπόν, πάμε, κύριε Χρυσομάλη. Σας έχουμε αδικήσει. Απλώς επειδή ο κύριος Λοβέρδος ανέπλεξε το ΣΥΡΙΖΑ στην ιστορία αυτή, γι' αυτό δώσα εγώ το λόγο στον Κώστα Ρβανίδη. Όχι γιατί θεωρώ ότι είναι πιο κοντά. Κύριε Χρυσομάλη, θα σας διακόψω ένα λεπτό γιατί ήταν πολύ υπομονητικό. Ναι, ναι, το πω κι εγώ. Λοιπόν, κύριε Χρυσομάλη. Καταρχήν είπε ο κύριος Χενίδης ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι στην Κρήτη πήγαν και ψήφισαν δημοκράτες τον κύριο Λοβέρδο. Σωστά, υπάρχουν καταγγελίες γενικώς. Όχι, ακούστε. Δεν είπε ποιον. Ναι. Πήγαν και ψήφισαν. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Τι να ψήφισαν. Τώρα ψήφισαν από Παπανδρέου, είναι δημοκράτες, ήταν ισχυρό. Τώρα είπε Κρήτη, δεν το πέρα τυχαία. Λοιπόν, για πέστε μας, κύριε. Όπου κατάγεται ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Μεσσηνία ποιος βγήκε πρώτος. Κύριος Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου στη Μεσσηνία πρώτος. Μάλιστα. Δεν βγήκε ο κύριος Λοβέρδος στη Μεσσηνία πρώτος. Γιατί λέγανε διάφορα. Λέγανε διάφορα. Ναι, ο Σαμαράς στηρίζει Λοβέρδο κλπ. Νομίζω αυτή η συζήτηση, αν μου επιτρέπετε ένα γενικό σχόλιο, δεν θα γινόταν σήμερα αν παραδειγματιστούμε από τις διαδικασίες που διέπουν μεγάλα ευρωπαϊκά κόμματα σε άλλες χώρες. Τι θέλω να πω. Στην Ελλάδα, το κάθε κόμμα, θέλω να δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΙΝΑΛ, διέπεται από το καταστατικό του, το οποίο μπορεί να αλλάξει με ένα έκτακτο συνέδριο και συνήθως και με εισήγηση του Προέδρου. Είναι γνωστά αυτά, νομίζω δεν χρειάζεται να τα αναλύσω περαιτέρω. Ενώ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και για τις εσωκομματικές διαδικασίες των κομμάτων, όχι μόνο σε επίπεδο αρχηγού, μέχρι και σε επίπεδο ανάδειξης υποψηφίων βουλευτών, υπάρχει νομική διάταξη που διέπει τα κόμματα
η οποία καθορίζει μέχρι και ποια μέλη μπορούν να ψηφίσουν, να είναι τουλάχιστον ένα χρόνο μέλος κάποιος. Και αυτό είναι νόμος του κράτους. Δεν είναι καταστατικό που το αλλάζεις εύκολα με ένα απλό συνέδριο. Ίσως αν το πολιτικό σύστημα βρεθεί σε αυτή την όρημη φάση και κάνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα, νομίζω τέτοιες συζητήσεις δεν θα γίνονται στο μέλλον και θα είναι τα κόμματα ξεκάθαρα και οι διαδικασίες. Στο συνέδριο, προσεχώς, θα προτείνετε κάτι τέτοιο στο συνέδριο? Εγώ λέω, κοιτάξτε, προφανώς. Να μην εκλέγεται ο αρχηγός από τη βάση προφανώς, και να επιστρέψει στην διαδικασία. Το πώς θα εκλέγεται ο αρχηγός μπορούμε και να το αποφασίσουμε. Πάμε και ποια είναι η βάση, ναι, ήταν μιλάμε. Η ερώτηση. Τελικά αυτό που λέγεται ωραία, είναι ποια είναι η βάση. Ιδέα, ποιος ορίζει, ναι, το μέλος, μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε αυτή τη στιγμή να περνάει, ψηφίσει απέξω, με 2-3 ευρώ. Είναι σε μπορεί μια να είναι, ας πούμε, 6 μήνες μέλος του κόμματος, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Είναι τρία άτομα σε μια παρέα Κυριακή μεσημέρι. Τρεις μπύρες. Δεν διαφωνούμε. Τρεις μπύρες και όπως είναι στη χαλαρότητα, δεν πάει να ψηφίσουμε και στις εκλογές που έχει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το κίνημα αλλαγής. Δεν διαφωνώ. Αλλά τελικά η κοινή συνισταμένη τη που προϋπήρξε και το σχολείο του κ. Αρβανίτου, του κ. Σαγηνίδη, τελικά είναι αυτή. Ποια είναι η βάση? Ναι. Ίσως αν αυτό γινόταν με μια νομική διάταξη, σωστό με μια είναι αυτό που λέτε, ναι, νομική που να αφορά όλο το πολιτικό σύστημα, ναι, τέτοιες συζητήσεις ίσως δεν θα γινόταν. Δεν είναι διαδικασία ανοιχτή. Είναι πιο κλειστές οι διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Και στη Νέα Δημοκρατία παλιά ήταν κλειστές οι διαδικασίες. Μετά άνοιξαν. Το κοινάλ είχε κλειστές, άνοιξαν. Δεν ξέρουμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Πάντως γίνεται. Παρενεύει η Νέα Δημοκρατία στην ιστορία αυτή? Παρενεύει. Προφανώς για... δεν ξέρω κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι γίνει κάτι. Δηλαδή θέλω να πω, επειδή είπε αυτό για την Κρήτη ο κ. Σαχηνίδης, ότι πήγαν οργανωμένα κάποιοι ή εν πάση περιπτώσει. Στη Μεσσηνία, επειδή έχετε διατελέσει και πρόεδρο εκεί τη. Στη Μεσσηνία, ας πούμε. Που βγήκε ο Παπανδρέου πρώτο. Βγήκε ο Παπανδρέου πρώτο. Έχετε εικόνα οι νεοδημοκράτες που ψήφισαν στην εκλογική διαδικασία του κοινάλ? Νεοδημοκράτες, πρώην ψηφοφόρους μας, δεν το ξέρω. Ήγιν ψηφοφόρους. Δεν έχω εικόνα. Δεν έχετε μια ερώτηση από τον κύριο Σαχηνίδη? Παρακαλώ. Εγώ είπα μια γενική κουβέντα. Θα μπορούσε να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Άκουσα με προσοχή την άποψη που διατυπώσατε. Έχω όμως τον εξής προβληματισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι στην πολιτική οι πολίτες κάνουν επιλογές και κάποια στιγμή μπορεί να αισθάνονται την ανάγκη να αναθεωρήσουν τις επιλογές τους. Αν λοιπόν προσπαθούσαμε να βάλουμε νομικές δικλίδες για το ποιος είναι μέλος ενός κόμματος και μετά τον αποτρέπουμε από το να συμμετάσχει σε μια διαδικασία ανοιχτή όπως είναι αυτή που έχει επιλέξει το κίνημα αλλαγής και η Νέα Δημοκρατία, αυτόματα δημιουργούνται προβλήματα μετακινήσεων. Θα έλεγα λοιπόν ότι καταλαβαίνω τα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι η διαφορά, κύριε Σαγηνίδη, αυτό που λέμε λοιπόν, μέλος του κόμματος, φίλος του κόμματος. Ναι, ναι, ναι. Πολύ φίλος του κόμματος, λιγότερο φίλος του κόμματος. Είναι μια κουβέντα ίσως που θα έπρεπε σε νεκρό πολιτικά χρόνο να ανοίξει. Κύριε, παρακαλώ, επειδή είμαστε μια ζωντανή εκπομπή και μας βλέπει και κόσμος και μας βλέπει πολλοί κόσμος και χαιρόμαστε γι' αυτό. Άκουσε την παρέμβαση, τη συζήτηση που κάνουμε σε σχέση με τον κύριο Λοβέρδο και με την καταγγελία για τον κύριο Λοβέρδο. Ο κύριος Καρανικόλας, ο οποίος εκπρόσωπος τύπου του κύριου Λοβέρδου και θέλει να παρέμβει. Νομίζω να του δώσουμε το λόγο να τον ακούσουμε. Κύριε Καρανικόλα, σας ακούμε να μας διευκρινίσετε τι είπε ο Λοβέρδος. Ναι. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές και στο πάνελ. Επειδή παρακολουθώ τώρα τη συζήτηση, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη διευκρίνηση. Ναι. Ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν έκανε κάποια καταγγελία για παρέμβαση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική διαδικασία. Η πραγματικότητα όμως είναι, επειδή τον συνόδευα όλη την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας στα εκλογικά τμήματα της Αθήνας, η εικόνα που μας δίνανε και αυτό που μας έλεγαν, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να αντιλαμβάνεστε να το διαπιστώσουμε αυτό, αλλά η εικόνα που μας έδιναν ήταν ότι υπήρξαν κάποιοι γνωστοί ψηφοφόροι που είχαν ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και ξέραμε, γιατί είναι μικρή κοινωνία και ξέρουν οι τοπικές κοινωνίες. Ναι, χωριό είναι. Ακριβώς. Τα πρόσωπα και τις καταστάσεις. Υπήρξαν λοιπόν πρόσωπα τα οποία προσήλθανε στην εκλογική διαδικασία, τα οποία ξέρουμε ότι έχουν ψηφίσει και είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καρανικόλα, σας διαβάζω το είπε ο κ. Λοβέρδος στο πρώτο πρόγραμμα. Ξέρετε, κύριε Βανίτη, να ολοκληρώσω γιατί δεν σας ακούω. Όχι, να καταλάβω κάτι. Εσείς ξέρετε τι έχουν ψηφίσει οι άνθρωποι, είναι ο παλιός μηχανισμός, είστε το κράτος. Και με αυτή τη λογική Αρβανίτη, λέγατε ότι ο Καρανικόλας της ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, τι θέλει εδώ. Κοιτάξτε, κύριε Καρανικόλα,
Θέλω μια ερώτηση. Κύριε Αρβανίτη, όχι. Θα ξέρετε μέλο του κόμματο. Μετά του πείτε μου ό,τι θέλετε. Κύριε Αρβανίτη, όχι, όχι, έχετε την καλοσύνη. Υπάρχει μέλο του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο έπαιξε αυτό το ρόλο. Βεβαίως. Κύριε Ξενάκη, μπορώ να ολοκληρώσω. Ολοκληρώσω. Να του δώσω, επειδή είναι στο τηλέφωνο. Ακόμα όμω και αυτό να συνέβη, ακόμα και αυτό να συνέβη, κύριε Ξενάκη, εμά δεν μα ενοχλεί. Σα θυμίζω ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος ζήτησε ακόμα και ΣΥΡΙΖΕΙ ψηφοφόροι να έρθουν και να το καταψηφίσουν, γιατί έτσι θέλαμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή. Και φυσικά το στίχημα τώρα για τη νέα ηγεσία είναι να κρατήσει όλο αυτόν τον κόσμο και να τον διατηρήσουμε στην παράταξή μας. Η εικόνα όμως που διαμορφώθηκε την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας ήταν ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν στις κάλπες υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου. Και αυτό νομίζω ότι είναι σαφές. Αυτό είπε, αυτό είπε ο κύριος Λοβέρδος. Το πρώτο πρόγραμμα που βγήκε είπε, από ό,τι μου λένε, υπήρχε από το ΣΥΡΙΖΑ γραμμή για συγκεκριμένο υποψήφιο. Έχω εκτίμηση για ποιον, αλλά δεν μπορώ να πω όνομα. Δεν με ενόχλησε, δεν το καταγγέλλω. Αυτό ανέβασε τη συμμετοχή. Αυτό είπε ο κύριος Λοβέρδος. Γιατί το είπε. Αυτό γιατί το είπε, κύριε Ελευθερόπουλο, σα λέω. Αυτή είναι η εικόνα. Ήμουνα αυτό που σα μάθηρα και αυτό που σα μάθηρα σε αυτά που μα λέγανε στελέχη μα στα διάφορα εκλογικά τμήματα, ότι βλέπανε ψηφοφόρου και ανθρώπου που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ να προσέρχονται μαζικά σε συγκεκριμένε ώρε. Κύριε Καρανικόλα, πρώτο ήρθε ο κύριο Παπαδάκη. Προφανώ υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου. Αυτό ακριβώ σα λέω και εγώ. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καρανικόλα. Ο κύριο Παπανδρέου, μάλλον. Ναι, ο κύριο Παπανδρέου και η ομάδα του έκανε αυτή την καταγγελία, μάλλον μετέφερε τι καταγγελίε στην ΕΔΕΚΑΠ, ότι βρέθηκαν περισσότερα ψηφοδέλτια από του εγγεγραμμένου στο 20% των τμήματων, περίπου 2.700. Εσεί, σαν υποψηφίο του κύριου Λοβέρδου, αισθάνεστε ότι θίγεστε από αυτό, δηλαδή αφορά και εσά, δεν σα προβληματίζει, ή θεωρείτε ότι δεν έχουν. Αυτά που είπε ο κύριος Πανδρέου, επειδή είναι μια σοβαρή αναφορά, εγώ δεν ξέρω αν είναι καταγγελία, είναι μια σοβαρή πάντως αναφορά, πρέπει πρωτίστως το αρμόδιο όργανο, η ΕΔΕΚΑ, να τα εξετάσει σε βάθος, γιατί έτσι πλήττεται η αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας στα μάτια αυτών των χιλιάδων ανθρώπων που προσήλθαν μαζικά και κάτω από συνθήκες πανδημίας να ψηφίσουν. Όμως, πέρα από την καταγγελία, θα μου επιτρέψετε να πω και να κλείσω την παρέμβασή μου με αυτό. Ωραία. Για να, γιατί είμαι και μακριά και δεν σας ακούω και καθαρά. Εντάξει, πέρα κλείστε, από αυτό όμως, νομίζω ότι το όλο κλίμα της τοξικότητας, το όλο κλίμα των υπογείων χαρακουμάτων που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εξελίσσεται από τη μία πλευρά έναντι της άλλης πλευράς, δικαιώνει τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος είπε ότι πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση της πλειοψηφίας και για χάρη της ενότητας, κύριε Ξενάκη, κύριε Ελευθερόγλου και κύριε Καραμέρο, να μην προχωρήσουμε στο δεύτερο γύρο, ακριβώς για να μην δηλητηριαστεί η ενότητα της παράταξης και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε, κύριε Καρανικόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και νομίζω ότι και μια ευκαιρία σε αυτό, αν μπορούσατε, νομίζω ότι επειδή ακούει ο κύριος Σαχινίδης, επειδή εκεί αναφέρθηκε. Κύριε Σαχινίδη, δεν έχω κάνει κανένα λόγο στην κουβέντα μας. Το τελευταίο πρόσωπο που θα ήθελα να εκλυχεί στην ηγεσία του κινήματος της αλλαγής, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι. Γιατί ξέρουν και οι δύο ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ο μόνος που μπορεί να μεγαλώσει την παράταξη. Επομένως, τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Μητσοτάκης θα ανησυχούσαν από την εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου και θα ανησυχήσουν από την εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής, διότι ξέρουν ότι ένα μεγάλο μέρος από τους ψηφοφόρους που διέρευσαν από το χώρο μας θα επιστρέψουν πίσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα. Επιτρέψτε μου, κύριε Αρβανίτη, επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα. Της διαδικασίας. Δεν μπορεί κανείς να ζητά, να σας θυμίσω κάτι, ότι είχε γίνει μια εκλογική διαδικασία πριν από λίγα χρόνια με την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Ανδρουλάκη, όπου η κυρία Γεννηματά ήταν πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι. Και κανείς δεν ζήτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να παραιτηθεί από τη διαδικασία στο όνομα της ενότητας. Καταλαβαίνετε ότι η αείμνηστη φόβη γεννηματά είχε 42, αν δεν αντιπατώ με 100, ίσως και παραπάνω. Ο κύριος Ανδρουλάκη είχε πολύ λιγότερο. Αλλά δεν θυμάμαι κάποιον από τους υποψηφίους να βγει και να πει ότι πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης από αυτή τη διαδικασία. Και στην Νέα Δημοκρατία, κύριε Σαχινίδη, το ίδιο έγινε. Ήταν ο κύριος Μητσοτάκης δεύτερος, 11 μονάδες πίσω από τον κύριο Μεϊμαράκη, πήγε στις κάλπες και κέρδισε τελικά ο δεύτερος. Γι' αυτό λέω οι παραπτήσεις.
Ο κύριος Λαβρένος έκανε μια επιλογή. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει την επιλογή. Αλλά δεν μπορεί να ζητεί από τους άλλους υποψηφίους να μην κατέβουν επειδή η διαφορά είναι 8 ή 9% ή 20.000 ψήφους. Αυτές οι 20.000 ψήφοι μπορεί στην επόμενη Κυριακή να αναταθούν πάρα πολύ εύκολα. Μα γι' αυτό είστε στη δεύτερη Κυριακή. Προφανώς. Γι' αυτό γίνεται αυτή η διαδικασία. Προφανώς. Αλλά επιμένω, το καταστατικό ορίζει ότι για να εκλεγεί κάποιο πρέπει να έχει 50-1. Με ποια λογική λοιπόν αφήνουμε τη διαδικασία στον πρώτο γύρο και σταματάμε και λέμε. Λοιπόν, είστε σαφείς. Αυτός που πήρε 20.000 ψήφους παραπάνω γίνεται και πρόεδρος αυτομάτως. Παρότι είμαστε και Γερμανοί, για να κλείσουμε το κουβάρι του σχολείου αυτό και να πάμε στα άλλα. Ότι παρότι όλοι ομνίουν στην ενότητα, με αυτά που βλέπουμε και ακούμε, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη την επόμενη. Εντάξει, έτσι συμβαίνουν στα ισοκομματικά αυτά πάντως. Παραμονές ισοκομματικών πάντα υπάρχει ένταση, ρήξη κλπ. Και μετά την επόμενη μέρα είναι. Πώς είχε πει κάποιο σφουγγάρι, την επόμενη μέρα είναι μαζί. Έστω για ένα διάστημα. Έστω για ένα διάστημα. Κύριε Γερμανοί, θέλετε να πείτε κάτι, γιατί πήγατε να κάνετε μια παρέμβαση, θέλετε να πείτε κάτι επ' αυτού. Όχι, δεν ήθελα να διακόψω τον Υπουργό. Απλώς θέλω να πω ένα κάτι που αφορά εμάς και είναι προσωπική μου άποψη. Με ιδιαίτερο σεβασμό στον κύριο Σαχινίδη, το ξέρει άλλωστε, έχω παίξει άλλο ρόλο τη συνέντευξη στο παρελθόν. Κοιτάξτε, δεν έρχονται από παθενογένεση. Η χώρα πήγε στην χρεοκοπία με δύο κόμματα κυρίαρχα. Το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε και το όνομά του βεβαίως για να γλιτώσει και την εφορία. Αυτό που εγώ χρεώνω είναι ότι οι υποψήφοι έχουν παρελθόν. Και για τους πέντε λέω. Δηλαδή, σε όλα αυτά πρέπει η νέα κατάσταση, όποιος κερδίσει, να μας απαντήσουν και γιατί χρεοκοπήσαμε. Και πού φταίμε. Μάλιστα. Και βεβαίως, το πιο σημαντικό, που νομίζω ο κ. Σαχινίδης το κατάλαβε, είναι οι παρεμβάσεις του ιδιωτικού τομέα σε τέτοιες ανοιχτές διαδικασίες στα κόμματα. Μήπως μπορούμε να ξεχάσουμε τι έγινε στη Νέα Δημοκρατία. Ή μπορώ να ξεχάσω, ας θύμισα, τι έγινε και στις προηγούμενες, προπροηγούμενες εκλογές, εκλογική μάχη μεταξύ Βενιζέλου Παπανδρέου. Μετέδιδα τότε. Ένιωθα τότε τι συμβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έχω την άποψη ότι τα κόμματα πρέπει να είναι κόμματα, η ΜΚΟ να είναι ΜΚΟ, οι σύλλογοι να είναι σύλλογοι και ο καθένας να παίζει το ρόλο του. Μάλιστα. Μέλος του κόμματος, σε ό,τι αφορά στην αριστερά, σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χρυσομάλη. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω στον κύριο Αρβανίτη. Μια ερώτηση κάτε, μόνο. Κάτι, έχουμε δει στον κύριο Χρυσομάλη, αλλά θα έχει πολύ χρόνο μετά δικό του. Γιατί κύριε Αρβανίτη, θέματα κυβερνητικά πολλά. Ναι, κύριε Αρβανίτη, το οποίο είπατε και θέλω να σας ρωτήσω κάτι απλό. Θέλω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι οι πολίτες σε όλο τον κόσμο και όχι αποκλειστικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν αποξενωθεί από τα πολιτικά κόμματα και αυτό φαίνεται από τη μείωση των μελών των κομμάτων σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Η διαδικασία αυτή η ανοιχτή που έχουμε επιλέξει στο Κίνημα Αλλαγής και ξέρω ότι το έχει επιλέξει και η Νέα Δημοκρατία και αρκετά ευρωπαϊκά κόμματα αποσκοπεί στο να κάνει τον κόσμο να ενδιαφερθεί περισσότερο για τις εξελίξεις στα κόμματα είναι και ιδιώς αυτή. Για την εκλογή. Λέω λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή έχει διαδικασίες και όντως αναγνωρίζω αυτό το που λέτε ότι δηλαδή θα προσπαθήσουν πολλοί να παρέμβουν με τρόπο εξωθεσμικό στη διαδικασία αυτή, δεν πάβει να είναι ένα κίνητρο στον πολίτη να έχει άποψη για το ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος, γιατί πιστεύει ότι αυτός τον εκφράζει καλύτερα τον αντιπροσωπεύει. Αντί να αφήσουμε κάποια κομματικά μέλη, τα οποία ξέρετε πολλές φορές ας πούμε, έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας για να αποφασίζουν ποιος θα είναι ο αρχηγός αυτού του κόμματος. Μάλιστα. Και λοιπόν, νομίζω ότι το γεγονός ότι ήρθαν 270.000 πολίτες να ψηφίσουν είναι επιτυχία και οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή η διαδικασία είναι πολύ μεγάλη. Είναι επιτυχία για ένα κόμμα του 6%. Είναι άμα σκεφτείς, Κώστα, ότι στη Νέα Δημοκρατία ψηφίσαν το 16. 400.000 στον πρώτο γύρο και 330 στο δεύτερο, το 270 του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Έτσι, γιατί πόσο ήταν πριν, επιγεννηματά. 212 ήταν. Είναι μια επιτυχία, έτσι, για να τα λέμε. Βεβαίως, δεν διαφωνώ, ούτε το απαξιώνω. Αλλά είναι και η συγκυρία. Είναι η απώλεια της φόβης. Είναι όλα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πόσα μέλη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα που είναι ακόμα 30.000. Το να είσαι μέλος του κόμματος έχει άλλη αξία από το να είσαι. Σου λέω, το να έχεις σε μέλος του κόμματος, όπως εμείς ή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα ή η αριστερά γενικώς, έχει μια άλλη αντίληψη αξία μέλους από ότι σε άλλα κόμματα. Οπότε, 5, 10, ο καθένας το νιώθει κάπως αυτό την αξία. Έτσι θέλω να σου πω, να σου απαντήσω. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Βεβαίως. Και είναι τιμή αυτό. Ο καθένας έχει την αξία του. Λοιπόν, κύριε Χρυσομάλη, να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Εσείς, σαν Νέα Δημοκρατία, ποιον θα προτιμούσατε αύριο αρχηγό του κινήματος, τώρα δεν υπάρχει ο Λοβέρδος, τον κύριο Παπανδρέου ή τον κύριο Ανδρουλάκη? Προφανώς αυτή η ερώτηση δεν αφορά
προσωπικά εμένα, ούτε κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία να την απαντήσει. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω, παρακολουθώντας το διάλογο κυρίου Αρβανίτη και κυρίου Σαχινίδη, καταλαβαίνω ότι οι εσωκομματικές εκλογές του Κινάλ έχουν δημιουργήσει μια ευρύτερη αναστάτωση στην κεντροαριστερά. Με την έννοια ΣΥΡΙΖΑ, Κινάλ, τι ακριβώς γίνεται, πώς μετακινούνται οι ψηφοφόροι στην κεντροαριστερά. Έχει ένα ενδιαφέρον, βλέπω ότι υπάρχει αρκετή αναστάτωση και θα το παρακολουθήσουμε. Βλέπετε αναστατωμένο. 32 είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και 8 το Κινάλ. Θεωρείτε ότι η κεντροαριστερά στην Ελλάδα είναι 40% μονό? Πρέπει να βάλετε, εννοείται αν το βάλουμε στο σύνολο, θα βάλετε τι, το ΚΚΕ, το ΜέΡΑ25, ποια θα προσθέσετε? Άμα δεις τα αποτελέσματα του 2015, θα δεις ότι είναι 46-50%. Οπότε υπάρχει ένα ποσοστό που έχει ψηφίσει μια μεγάλη. Μπορείτε να δείτε και τα αποτελέσματα του 19. Το 2014 με το 2015 δεν είναι το ίδιο. Μπορείτε να δείτε και τα αποτελέσματα του 19, κύριε Καραμέρο. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα. Να πούμε και για τις ΜΕΘ, να πούμε και για διάφορα άλλα θέματα, γιατί έχουν συζητηθεί πολύ σήμερα. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, επιστροφή παρεμβάσει, πάμε στο πάνελ με τους προστεκλημένους μας. Την νομίζω ενδιαφέρουσα και ζωηρή συζήτηση που είχαμε τώρα για να τη συνεχίσουμε. Και τώρα θα αρχίσω με τον κ. Χρυσομάλη. Και θα πάμε στην ιστορία αυτή με τις VIP MEF. Υπάρχουν τελικά μονάδες συντατικής θεραπείας σήμερα που έχουμε 6.000, περί 5.500 κρούσματα, έχουμε 700 τόσους διασωληνωμένους και δυστυχώς 81 νεκρούς. Δεν έχω ήχο. Θα φροντίσουμε να έχετε, κύριε Σαχινίδη, αμέσως. Λοιπόν. Κρατώνται κρεβάτια, μονάδες εντατικής θεραπείας άδεια για να περιμένουν να φιλοξενήσουν μητροπολίτες, δημοσιογράφους, πολιτικούς και άλλους επώνυμους, όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ. Σε μένα μιλάτε, κύριε Ξενάκη. Σε εσάς, κύριε Ξενάκη. Συγγνώμη. Προφανώς και δεν υπάρχουν. Προφανέστατα είναι fake news. Το σύστημα που υπάρχει για τα κρεβάτια ΜΕΘ, η πλατφόρμα, είναι ανοιχτή, δηλαδή βλέπουν οι γιατροί και συγκεκριμένα και το ΕΚΑΒ τι γίνεται. Ο υπουργός, ακριβώς επειδή διαδίδονται τέτοια fake news, πήγε στον εισαγγελέα και άσκησε δίωξη κατά του κυρίου Γιαννάκου και κατά παντός υπευθύνου, ο οποίος άρχισε να αναδιπλώνει τον κύριο Γιαννάκος και προφανέστατα δεν υφίστανται τέτοια κρεβάτια VIP, πώς θέλετε να τα πούμε, ΜΕΘ. Υπάρχουν τα κρεβάτια ΜΕΘ που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία, υπάρχουν τα κρεβάτια ΜΕΘ στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, που είναι στη διάθεση του συστήματος, είναι στη διάθεση του ΕΚΑΒ. Υπάρχουν βέβαια, να το τονίσουμε, κρεβάτια COVID και κρεβάτια non-COVID. Μισό λεπτά, Αγίου Μωσκή Χρυσομάλη. Εδώ υπάρχει μια περίπτωση του Μητροπολίτη Αιτωλίας, η επιστήμη και ο Θεός να τον έχουν καλά, λέω εγώ. Εγώ πιστεύω και στο Θεό. Η επιστήμη όμως, κατά κύριο λόγο, έτσι, να τον κρατήσει τη ζωή σε μια δύσκολη μάχη που δίνει. Αλλά εδώ έβγαινε ο κ. Γιαννάκος χθες, τον είχαμε μια μισή στοβά εδώ πέρα, μιλάγαμε 40-45 λεπτά. Διαφωνήσαμε μαζί του σε πολλά. Όμως είπε κάτι. Πώς ξαφνικά ένας Μητροπολίτης 80 ετών βρίσκει μέσα σε 3 ώρες και έρχεται στον Ευαγγελισμό, που είναι, λέει, και οι καλύτερες μονάδες θετικής στον Ευαγγελισμό, ο ίδιος μας το πρώτο, λέω εγώ. Και την ίδια ώρα 58χρονος άνθρωπος περιμένει 5 μέρες στο Αγρίνιο και δεν βρίσκει. Και βρίσκει όταν τελικά βγαίνει στην τηλεόραση η σύζυγός του, απελπισμένη. Την άκουσε, έτσι, να την ακούσω κιόλας, στο δελτίο του Open ήταν αυτό, νομίζω. Και βρίσκεται δηλαδή μέσα 3 ώρες. Όλο αυτό τον κάνει τον άλλον που το ακούει να, όσο καλή διάθεση και να έχει, να έχει υποψίες, έτσι, να ανησυχεί. Όταν τα ακούς έτσι και όχι ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Προφανώς ο καθένας που τα ακούει έτσι μπορεί να τον βάζει σε υποψίες, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί εξηγήθηκαν και για το συγκεκριμένο περιστατικό και για άλλα περιστατικά. Και τυχαίνει και εγώ να γνωρίζω αντίστοιχα τέτοια περιστατικά από τον νόμο Μεσσηνίας. Ξέρετε, κάθε άνθρωπος που θα χρειαστεί μέθα από ένα. Να το ολοκληρώσω, κύριε Καραμέρο, δηλαδή να το ολοκληρώσω. Πάνω από μια κουβέντα. Δεν μίλησα τόση ώρα. Στο εικόνα σα άκουσα όλου τουλάχιστον. Γνωρίζετε ότι. Και νομίζω το γνωρίζετε, είστε έγκυροι δημοσιογράφοι όλοι, ότι κάθε ασθενής που θα χρειαστεί ΜΕΘ δεν σημαίνει ότι μπορεί και εύκολα να μετακομιστεί, να γίνει μετακομιδή του σε μία ΜΕΘ. Υπάρχουν διάφορα ιατρικές προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Αν δεν είναι, ας πούμε, αιμοδυναμικά σταθερός και χίλια άλλα πράγματα.
και εξηγήθηκε και για το συγκεκριμένο περιστατικό που ανέφερε ο κύριος Ξενάκης. Όπως ξέρω και εγώ, μου έχει τύχει άλλα ανέφερε περιστατικά. Ο κύριος Γιαννάκος, όπως τα αναφέρατε ενώ ο κύριος Ξενάκης. Εγώ το μετέφερα. Όπως, ναι, ακριβώς. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά που τυχαίνει να τα έχω ζήσει. Γιατί ξέρετε, είμαι βουλευτής επαρχίας και στην επαρχία μου γνωριζόμαστε και μαθαίνουμε. Που δεν ήταν ιατρικός επιτρεπτό να γίνει εκείνη τη στιγμή η διακομιθή για κάποια μέθη της Αθήνας, είτε στον Ευαγγελισμό, είτε στο Σωτηρία, είτε στον Ερυθρό. Ενώ άλλο περιστατικό που ήρθε μεταγενέστερα, επειδή μπορούσε να γίνει ιατρικά αυτή η διαγνώση, έγινε και προηγήθηκε. Αλλά όλα δίνονται από τους γιατρούς και υπάρχουν οι γιατροί που αποφασίζουν. Κανείς δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτό. Και γι' αυτό θέλω να τονίσω κάτι. Και ο κύριος Γιαννάκος άρχισε να ανασκευάζει. Και θέλω να πω και κάτι. Δεν είναι θέμα. Αν υποστήριζε την άποψή του και την είχε τεκμηριωμένη, δεν χρειαζόταν. Κυνηγάτε, κύριε Χρυσομάλη. Ναι. Άρα κυνηγάμε και τον κύριο Ξανθό, που δεν υπέγραψε την επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ και διαχώρισε τη θέση του και είπε δεν συμβαίνουν αυτά που λέει ο κύριος Γιαννακός. Εντάξει, ωραία, να σας πω κάτι, κύριε Ξανθό. Κυνηγάμε και τον κύριο Ξανθό και τον βάλαμε να πει κάτι τέτοιο. Προφανώς το όχι. Επειδή ο κύριος Ξανθός είναι γιατρός, είναι τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, έχει γνώση του συστήματος, δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Τα ίδια λέγατε, κύριε Ξανθό. Δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Πάλι λέγατε γιατροί αποκλείεται. Και γίνανε, αποδείχθηκε ότι έγιναν εμβολιασμοί. Δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Με διάφορες προφάσεις. Όπου υπήρχε τρύπα. Κύριε Καραμερό, έγιναν ή δεν έγιναν εμβολιασμοί εκτός σειράς. Όχι, συζητάμε το ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι πετάτε την μπάλα στην εξέδρα και δεν σας αρέσουν οι απαντήσεις. Γίνει αναγωγή, κύριε. Το ίδιο έγινε στην πρώτη φάση, το ίδιο έγινε σε αυτή τη φάση. Θα έρθω και στους εμβολιασμούς. Αυτό είναι λίγο το μπουζούκι, είναι όργανο που αφορά την πανδημία. Είναι αυτό θα με επιτρέψει να σου πω ότι είναι ισοπαίδωση. Καμία σχέση το άλλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι η ίδια νοοτροπία. Μείνανε άνθρωποι ανασοκατεσταλμένοι. Ο κύριος Γιαννάκος τα μάζεψε σήμερα. Και άλλοι πέραν τη σειρά. Τα μάζεψε κανονικότατα και ο κύριος Ξανθός. Εγώ ξέρω ότι τόση ώρα ήμουν σιωπηλός και σας άκουγα και με διακόπτεται και δεν μπορώ να πω. Εντάξει, εντάξει, επειδή λέμε και άποψη, δεν λέμε μόνο ειδήσεις. Όπου υπήρχε τρύπα στο σύστημα, θυμάστε στην Κοζάνη, είναι στον Ισαγγελέα αυτή τη στιγμή. Ναι. Βρεθήκανε. Βρεθήκαν, θυμάστε και τα πλαστά πιστοποιητικά. Και έχουν πάει οι άνθρωποι στον Ισαγγελέα, αν εννοείται αυτή την τρύπα στο σύστημα. Όχι, κύριε Χρυσομάλη. Λέω για τους αυτοδιοικητικούς και τους διάφορους άλλους γαλάζιους που παίρναν τη σειρά των ανθρώπων όταν ήρθε το εμβόλιο και είχαν πάρει να εμβολιαστούν. Επειδή αυτό είναι fake news, δεν είναι fake news. Συνέβη. Να σας πω κάτι. Εγώ βουλευτής εμβολιάστηκα το καλοκαίρι. Εγώ βουλευτής εμβολιάστηκα το καλοκαίρι με την ηλικιακή μου ομάδα. Αν έχετε ονόματα πείρατο. Ήταν η γυναίκα υπουργού, ήταν γιατρό. Γιατί αλλιώ είναι fake news και είναι ντροπή να μεταδίδετε τέτοια fake news. Αν έχετε ονόματα, να το πείτε. Συγγνώμη, σα λέω το πιο απλό παράδειγμα. Εγώ που είμαι βουλευτή, εμβολιάστηκα το καλοκαίρι με την ηλικιακή μου ομάδα. Για σα, μπράβο σα. Από εκεί και πέρα υπήρξαν δήμαρχοι υγειονομικοί. Πήγαμε σε άλλο θέμα. Βουλευτέ υγειονομικοί. Αυτή τη στιγμή μην το θολώνετε. Δεν το θολώνετε. Να πάμε να πούμε για να και ντροπή που το συζητάτε. Γιατί δεν ακούστηκε ποτέ. Δεν πρέπει να κάνει ω καμία άνθρωπο να λέει ψέματα. Τι πρέπει να γίνει να τον επενέσουμε τον κύριο Γιαννάκο. Είπε ότι 47 μεθ είναι στην καβάτζα για να πηγαίνουν οι επόμενοι. Έθεσε ένα ερώτημα. Εντάξει, και το μάζεψε μετά. Και τώρα τρέχει να το μαζέψει. Όχι γιατί φοβήθηκε, γιατί δεν κάνει. Ακουστό. Μια χαρά ακούγεσαι. Δεν έχει πρόβλημα. Σου λέω λοιπόν. Έθεσε ένα ερώτημα και στο θέμα. Δεν τον κυνηγάνε τον κύριο Γιαννάκο και ξύπνησε ένα ερώτημα. Έθεσε ένα ερώτημα. Υπάρχει διάσημο εκτό μεθ. Απαντήστε. Δεν το ξέρω. Ξέρεις ποιοι είναι εκτός μέθρα και ρού. Ξέρουμε. Εσύ από το ρεπορτάζ. Πώς δεν ξέρουμε. Ποιοι είναι. Ξέρεις. Όταν που βγαίνει ένα όνομα ότι είναι διάσημο στη δημοσιότητα ότι είναι εκτός μέθρα, αμέσως βρίσκεται μέθρα. Έλα τώρα. Πέφτουμε αυτά. Ψυχραιμία. Πάμε. Αυτό που λέει προσβάλλει τους γιατρούς που δίνουν αγώνα. Αφήστε το. Δεν υπάρχουν γιατροί. Υπάρχει και πει ΕΚΑΒ και έχει δύο προσβάλλει. Τέλος. Όλο το υγειονομικό προσωπικό έτσι, που δίνει αγώνα και αυτό έχει την εποπτεία της ΜΕΘ. Και ξέρετε και ποιος προσβάλλει. Τους χιλιάδες ανώνυμους που αμέσως βρήκανε ΜΕΘ και όντως το τελευταίο μόνο χρονικό διάστημα υπάρχει μια μικρή αναμονή γιατί όπως σας είπα υπάρχουν ΜΕΘ και για COVID περιστατικά και ΜΕΘ για non-COVID περιστατικά. Αν ο κύριος Γιαννακός που δεν είπε αυτό, είπε ότι υπήρχε αναμονή στη ΜΕΘ COVID ενώ υπήρχαν τρία κενά κρεβάτια ΜΕΘ στη non-COVID,
Νομίζω ότι ξέρει πρώτιστα ο ίδιος ότι δεν γίνεται να βάλεις περιστατικό COVID σε non-COVID meth. Αλλά δεν είπε αυτό, ήθελε να το θολώσει. Λοιπόν, ο καθένας να είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει, γιατί δεν παίζουμε έτσι με τη δημοσιογραφία. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ, για να μπούμε όλοι στην κουβέντα. Πρέπει να είναι υπεύθυνος πρώτιστα και οι δημοσιογράφοι που αναπαράγουν. Λοιπόν, να το τονίσουμε κι αυτό. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, ο κύριος Ξανθός έκανε την ακόλουθη δήλωση, μια που συζητάμε αυτό το θέμα. Αυτό ρωτήθηκε αν υπάρχουν καβάντζα μεθ ή αν παρεμβαίνει κάποιος και βάζει κάποιον άνθρωπο στη μεθ. Λέει, αυτό υπερβαίνει κάθε λογική, δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει και δεν θέλω να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρξει. Κατά την άποψή μου, αυτό δεν συμβαίνει. Και δεν υπέγραψε και την επίκαιρη. Και δεν επίκαιρη. Εντάξει, αυτό είναι δεύτερο πράγμα. Πολύ βασικό. Αυτό πιστεύετε. Λέει και κάτι άλλο. Κάτσε. Πείτε μου. Ναι. Εγώ λέω αυτό που λέει. Λοιπόν, η κυβέρνηση. Ακούστε. Οφείλει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις και να παρουσιάσει τα ακριβή στοιχεία για τους διασυλλομένους. Σε αυτό συμφωνούμε. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, κύριε Βαντή. Όχι, ναι, να πούμε και αυτό όμως που είπε. Γιατί πήρατε αυτό που σας πολέψει την ερώτηση. Συγγνώμη. Αυτό δεν αφορά αν παρεμβαίνει κάποιο τη ΜΕΘ. Γιατί εδώ είπαμε ότι η καταγγελία που υπήρχε είναι ότι υπάρχουν 47 ΜΕΘ αυτή τη στιγμή που τις κρατάει η κυβέρνηση καβάτζα για να βάζει τους δικούς της. Ή κύριε Τρόγλου, να σας πω την άποψή μου. Να σας πω και την άποψή μου. Να σας πω την άποψή μου. Έχω μια καταγγελία από δύο υγειονομικούς, οι οποίοι είναι συνδικαλιστές. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Γιαννακός, ήταν και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, από πού ξεκίνησε. Της Πόιγγε, καλά θυμάμαι. Κάνουν μια καταγγελία, είναι θεσμική. Το πρώτο πράγμα που κάνει, κατά τη γνώμη μου, μια πολιτεία, μια δημοκρατία, είναι πρώτον, καλά, καταρχήν παρεμβαίνει ο εισαγγελέας άμεσα και ψάχνει να βρει τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα. Έγινε. Καλά, το έγινε μετά από καθυστέρηση. Έγινε. Ναι. Εντάξει. Αυτό έγινε. Εδώ μιλάμε για θέμα δημόσιας υγείας. Είναι πολύ σοβαρό. Συμβουλώ, δεύτερο, συμβουλώ, ο υπουργός. Σας λέω πώς κρίνω εγώ τα πράγματα τώρα. Ο υπουργός αμέσως διατάζει έρευνα για το τι συμβαίνει. Πριν πάει στη λογική είναι fake news. Λέει, αν συμβαίνει, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Και αν βγει ότι αυτό είναι fake news, βεβαίως θα πρέπει να ακολουθεί όλη η διαδικασία για τους ψεύτες και για τους συκοφάντες. Αυτό έκανε κύριε Αρβανίδη και ήρθε και σήμερα στη Βουλή επί μία ώρα. Όχι, δεν έκανε και αυτό. Ανέλησε και τα περιστατικά στην ολομέλεια της Βουλής. Στο πλέον ναι, επίσημο ναι, βήμα. Δεν ήμουνα, κύριε Ξωμάλη, εσείς μπορεί να μας... παρακολουθήσατε τη δικιά μου Βουλή εδώ, είχαμε θέματα κράτους δικαίου. Σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι... Απλά σας ενημερώνω, μήπως δεν το είδατε. Σας λέω λοιπόν εγώ τη διαδικασία, αυτό βλέπω. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ζήτημα σε ό,τι αφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο πώς η κυβέρνηση βλέπει το θέμα της δημόσιας υγείας. Είναι οι τοποθετήσεις τελεχών κορυφαίων όπως ο κ. Σκέρτσου που μίλησε για πολυτέλεια, να έχουμε ένα τέτοιο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και βεβαίως μια λογική ότι. Α, καλά, δεν λέω για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, τις ξέρετε. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, ξέρετε, που δημιουργεί πρόβλημα. Και το έχουμε συζητήσει εδώ. Η πανδημία θα κρατήσει. Έχει δρόμο. Η πανδημία δεν μπορεί κάποιος να μας εγγυηθεί ότι θα τελειώσει μεθαύριο. Πώς ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνει καμία επένδυση στον χώρο της υγείας χωρίς προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, χωρίς επιτάξεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων που έχουμε ανάγκη τώρα που έχουμε έξαρση. Λέγοντας σε μια λογική, αναπτύσσεται η οικονομία, τελειώσαμε. Μας έχει τελειώσει ο κύριος Μητσοτάκης στην πανδημία 4 φορές και έχουμε τελειώσει κι εμείς. 19.000 νεκρούς. Και επειδή, και είναι η τελευταία μου κουβέντα, στον πρώτο νεκρό ο κύριος Τσιόρδρας τον έκλαψε, ο κύριος Σωτήρης, τον πρώτο νεκρό και τον ήξερε, ήταν φίλος του, μπορεί να μας πει τώρα πού είναι, γιατί έχουμε 19.000, ποιος παίρνει την ευθύνη και να σταματήσει αυτό το επικίνδυνο ότι έχουμε πανδημία των ανεμβολίαστων. Είναι διχαστικό, έχουμε κρίση της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι, αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Λοιπόν, κύριε Σαχινίδη, για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη επ' αυτών. Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια επώνυμη καταγγελία πρέπει να δρομολογηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες να διερευνηθεί το ζήτημα αυτό και βεβαίως να παρέμβει και η δικαιοσύνη. Αυτές είναι οι δύο διαδικασίες. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι αυτές τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες μέρα με την ημέρα διαπιστώνουμε ότι φεύγουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας και έχουμε αποκτήσει, επιτρέψτε με την έκφραση, μια, δεν θέλω να πω τη λέξη αδιαφορία, αλλά το προσπερνάμε εντελώς άκρητα. Μυθριδατισμός λέγεται αυτό. Ναι. Η ανοσία του θανάτου είναι αυτή. Συζητάμε και το αντιμετωπίζουμε σαν ένας απλός αριθμός. Ενώ μπορεί να είναι ο διπλανός μας, μπορεί να είναι ο γείτονός μας, η μητέρα ενός φίλου μας, ο αδελφός ενός φίλου μας. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίσει πάρα πολύ και το ερώτημα είναι γιατί φτάσαμε ως εδώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι αν
έχουν βάση αυτές οι καταγγελίες, πρέπει να υπάρξει παρέμβαση και τιμωρία. Αν δεν έχουν βάση αυτές οι καταγγελίες και, εν πάση περιπτώσει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν πρέπει να μείνουμε ικανοποιημένοι. Α, δεν έχει βάση η καταγγελία, αλλά δεν πειράζει το ότι κάθε μέρα φεύγουν 90 ή 100 άτομα. Αλλά να δούμε τι δεν πήγε καλά και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Διότι βεβαίως η ύπαρξη ΜΕΘ είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο να ψάχνουμε να δούμε αν έχουμε αρκετές ΜΕΘ ή όχι, να ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη στη χώρα μας και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να θερμούμε τόσους πολλές απώλειες σε καθημερινή βάση. Και νομίζω ότι επειδή τα είχαμε ξαναπεί και την προηγούμενη φορά και κάναμε αυτή την συζήτηση, και σας το λέω αυτό γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει 3 εμβόλια και θα ήθελα κάθε φορά που κάνετε αυτή τη συζήτηση να στέλνετε ένα μήνυμα προς όλους όσους μας ακούνε, ότι πρέπει να κάνουμε εμβόλια. Όχι γιατί 100% θα μας προστατέψουν, αλλά γιατί θα υψώσουν ένα ικανοποιητικό τείχος, αν θέλετε, προστασίας από διάφορους κινδύνους. Ότι υπάρξαν συγκεκριμένες επιλογές που έγιναν από την πλευρά της κυβέρνησης που μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Όπως... Για να φέρω τις τρεις, θα σας πω. Το πρώτο. Παραμελήθηκε, ας πούμε, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που θα ήταν, ας πούμε, το πιο κρίσιμο σημείο, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο στο οποίο φτάσαμε σήμερα. Το δεύτερο. Εγώ, και την έκλεισε και δεν την ψήφισε όταν της δύναμη τα τόμη. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Είμαστε μεταξύ των Ευρωπαίων του Νότου η χώρα με τους λιγότερους εμβολιασμούς. Κοιτούσα κάποια στατιστικά στοιχεία και έβλεπα ότι η άνω των 60, την προηγούμενη φορά που είχα κάνει μια αναφορά σε ηλικία, ο κ. Ελευθερούπουλος είχε λιγάκι έτσι προβληματιστεί. δεν αφήνω κανένα υπόλοιπο. Τους είπατε ηλικιωμένους γι' αυτό. Είπατε ηλικιωμένοι άνω των 60. Και αρχίζει και πιάνει και εμάς αυτό σιγά-σιγά. Τι βλέπω, θα βρούμε και τα 67. Το ακούει και ο ΣΑ αυτό. Και είδα και τον ΟΣΑ και πρόβλημα στα 75 τώρα. Ούτε τον φωτογράφησα, ούτε τον έφτιαξα. Καλά έκανε που δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν γύρω στα 450.000 άτομα τα οποία δεν έχουν πιστεί. Έτσι. Άρα το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τον συνάνθρωπό μας, τον συμπολίτη μας, ενδεχομένως και κάποιο πρόσωπο από το στενό μας οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε καλά από την πλευρά της κυβέρνησης και ενδεχομένως κάτι δεν πήγε καλά και από τους θεσμούς που έχουμε μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή δεν καταφέραμε αυτό το πιο απλό πράγμα να πείσουμε τον πολίτη, ο οποίος είναι κάπως δύσπιστος, ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι η πιο βασική κίνηση για να μπορέσει να αμυνθείς. Mm. Και το τρίτο που κατά την άποψή μου δημιούργησε προβλήματα είναι ότι δεν δόθηκαν τα στατιστικά δεδομένα στους πολίτες, στους επιστήμονες, στην ιατρική κοινότητα. Δηλαδή να έχουν μια διαδικασία ανοιχτών δεδομένων, έτσι ώστε μέσα από την παρακολούθηση της πορείας της πανδημίας να μπορεί η επιστημονική κοινότητα να συμμετέχει και να συνεισφέρει στο διάλογο και, αν θέλετε, να προτρέπει την κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Αυτά τα στοιχεία, τα ανοιχτά δεδομένα, έμειναν σε μια μικρή ομάδα η οποία ασχολήθηκε και παρακολουθούσε αυτά τα ζητήματα και έτσι κατάφεραν κάποιοι να αναπαράγουν fake news. Κάτι να σας ρωτήσει ο Γιώργος Τέλη. Όποιος μιλάει, είτε είναι συνδικαλιστής είτε είναι πολίτης, δεν μπορεί αμέσως να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εξουσία, γιατί το κάνει εξουσία. Κάθε εξουσία τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία 2 χρόνια, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο ότι είναι fake news. Έχει βγει πριν από λίγο ο πολύ γνωστός τυχουργός, ο Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος κατήγγειλε το εξής. Πέθανε ένα συγγενικό του πρόσωπο και του είπαν ότι δεν υπάρχουν τάφοι, θα πρέπει να περιμένεις 7 με 10 ημέρες, εκτός αν δώσεις 2.500 ευρώ, οπότε θα βρεθεί. Θέλω να πω ότι αυτή η κατάσταση, αυτή η πολιτική. Το καταγγέλει δημόσια με στοιχεία. Το καταγγέλει δημόσια. Να πει ποιος του ζήτησε χρήματα. Έτσι αυτό προφανώς θα κληθεί και θα πει. Γιατί αυτή η καταγγελία πρέπει να γίνεται. Για το νοσοκομείο, για το κινητήριο Μαρουσίου, δεν βρέθηκε στο κινητήριο Μαρουσίου. Και βρήκε στον κόκκινο μήλο. Μου ζήτησε στο Μαρούσι, μου ζήτησε ο τάδε 2.500. Σα το πει. Προφανώς. Αυτό είναι πολίτη υπεύθυνο. Θέλω να πω. Έτσι δεν είναι. Ναι, μισό λεπτό, Σωτήρη. Μην τώρα κάνουμε όμως ότι αυτή η κατάσταση δεν έχει φέρει στο φως διάφορες παθογένειες. Ότι μπορεί να προκρίνονται επίσης αυτή η κατάσταση να συμφωνήσουμε όλοι μας. Επίσης η κατάσταση να συμφωνήσουμε όλοι μας έχει φέρει δώσει δυνατότητα σε διάφορους μέσω του ίντερνετ να βγαίνουν και να λένε ό,τι θέλουν. Τώρα σου πει πέθανε ο άνθρωπος. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Προς Θεού και θερμά συλληπιτήρια από καρδιάς. Έτσι προς Θεού. Επειδή λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που τα λέξει από τα δόντια συγκεκριμένος, και δεν το ξέρω πολιτική, προσωπικά, δεν με νοιάζει η πολιτική του άποψη. Συμφωνώ. Και ο Αρβανίτης έχει, δεν συμφωνώ με τη δική του άποψη, ούτε αυτός με τη δική μου, αλλά τα λέμε δημοσίως πολλά χρόνια τώρα. Επειδή λοιπόν έχει. Ξέρεις τι χάνεις. Τι, εγώ χάνω. Ξέρεις τι χάνεις. Λοιπόν, λέω όμως θερμά συλληπιτήρια στον Νίκο τον Μωραΐτη, που είναι και ένας σπουδαίος καλλιτέχνης στο κομμάτι αυτό που κάνει, και επειδή έχει το θάρρος πολλές φορές να μιλήσει δημοσίως, να βγει δημοσίως και να καταγγείλει ποιος το έχει κάνει αυτό. Έτσι να τα πούμε όλα.
Λοιπόν, κάτσε αυτό λέω. Ένα σύντομο σχόλιο μου επιτρέπετε. Γιατί εγώ δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να είναι έτσι. Μισό λεπτό, κύριε Ξωμάνη. Κύριε Ξενάκη και κύριε Καραμέρο, κατανοείτε ότι είναι εντελώς διαφορετικό όμως ένας συνδικαλιστής στο χώρο της υγείας που γνωρίζει ακριβώς ποια είναι η διαδικασία για τις ΜΕΘ να βγει και να υποστηρίξει κάτι το οποίο το αναδιπλώνει με τη μία, το αναδιπλώνει αμέσως με το που είδε να έρχεται ο εισαγγελέας και να του λέει: ωραία, τα λες, έλα να μας τα αποδείξεις. Και είναι διαφορετικό ένας πολύ γνωστός και εγώ να πω αξιόπιστος στιχουργός που είπε ότι σε ένα δημοτικό κημητήριο κάποιοι του ζητάγανε λάδωμα για να του βρούνε τάφο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Η σημαντότητα το καταλαβαίνετε, είναι σημαντικό και για τον άνθρωπο το τάφος, αλλά το άλλο για το δημόσιο σύστημα της υγείας είναι πολύ πιο σημαντικό και ειδικά από μια καταγγελία ενός συνδικαλιστή στον χώρο της υγείας που αντί να βγει να την υποστηρίξει, άρχισε να αναδιπλώνεται όταν ήρθε ο εισαγγελέας. Αυτή... Καταλαβαίνετε, έχει μεγάλη διαφορά, κύριε Καραμέρο, και δημιουργεί εντελώς διαφορετικό πανικό. Ένα το κρατούμενο. Είναι όλη αυτή η αλυσίδα της πανδημίας. Από το εμβόλιο στο κρεβάτι του νοσοκομείου μέχρι και το κημητήριο. Είναι μακάβριο που το λέω έτσι. Το εμβόλιο όμως, και αυτό θέλω να το τονίσω. Το εμβόλιο όμως, και αυτό θέλω να το τονίσω, υπάρχει για να σου μειώσει πάρα πολύ τις πιθανότητες να φτάσει στο νοσοκομείο. Που γινόταν ο διαγωνισμός. Από εκεί και πέρα, ακούω την κριτική του κυρίου Αρβανίτη, να του υπενθυμίσω ότι έχουν γίνει ήδη πάνω από 4.000 μόνιμες προσλήψεις στο χώρο της υγείας, πάνω από 2.500 γιατροί και πάνω από 12.000 επικουρικό προσωπικό και λοιπόν προσωπικό. 9.000 λιγότερους από το 19 έχουμε. Πάνω από 4.000 μόνιμες προσλήψεις μέσα στην πανδημία. Και πάνω από 12.000 υπάρχουν οι πίνακες, είναι στη διάβια, δεν χρειάζεται να, διαφωνήσουμε γι' αυτό. Έχουν υπερδιπλασιαστεί οι ΜΕΘ, είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και από εκεί και πέρα... Στο Βέλγιο έχουμε 2.000 ΜΕΘ. Στο Βέλγιο έχουμε 2.000 ΜΕΘ. Εδώ έχουμε 1.300 και παραλάβαν 500 από εσάς. Και μέσα στο σύστημα είναι πάνω από 1.800 μαζί με τα ιδιωτικά. Κύριε Ξωμάλη, μου επιτρέπετε, εμείς δεν είχαμε πανδημία, αλλά πέρα από αυτό θα σας πω κάτι. Άρα, εσείς είπατε τι έγινε μέσα στην πανδημία. Εγώ λέω τι έγινε. Τα ακούει ο κόσμος και κρίνει. Δεν χρειάζεται να διαφωνήσουμε. Υπάρχουν αυτά. Θέλετε να μου πείτε ότι αντί για 1.300 ευρώ να φτάσετε 4.000 τη ΜΕΘ. Πείτε το. Θα το κρίνει ο ακροατής μας. Εγώ σας λέω, δεν σας διέκοψα. Μπορείτε να μιλήσετε μετά από μένα. Γνωρίζετε από τηλεόραση, αλίμονο. Ναι, ναι, αλλά εσείς μιλάτε μόνοι σας, απαντάτε μόνοι σας. Μπορείτε να μιλήσετε μετά από μένα, δεν είναι κακό να μιλήσετε. Αφού ακουστώ, δεν χρειάζεται να με διακόπτετε. Γνωρίζετε από τηλεόραση, κύριε Αρβανίτη. Δεν θα φύγει αυτό. Έτσι. Μπορείτε να απαντήσετε στον χρόνο σας. Σας εξηγώ λίγο. Όχι ο ένας πάνω στον άλλον, παρακαλώ. Εγώ σας είπα τι έχει κάνει. Όχι ο ένας πάνω στον άλλον, παράκληση. Δεν διακόψα εγώ. Ωραία, κουβεντιάζουμε τώρα. Δεν διακόψα εγώ. Ο Μπρέχτ λέει το βομβαρδιστικό. Θα μας πείτε μετά για τον Μπρέχτ. Σας λέω πρώτα για τις ΜΕΘ, για να γνωρίζει ο κόσμος. Τι έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση που το γνωρίζει ο κόσμος δηλαδή. Παρόλο αυτό που αναπαράγεται. Ναι, αλλά δεν διακόψα εγώ, κύριε Ξενάκη. Ναι, αλλά κάτι λίγο. Μπορεί να θέλει να το κάνει. Γιατί γνωρίζει από πόσες ΜΕΘ λειτουργούν. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Πόσες ΜΕΘ λειτουργούν. Ρωτάω. Όχι πόσα κτίρια κάνατε. Πόσοι άνθρωποι μένουν. Πόσες ΜΕΘ λειτουργούν. Η ΜΕΘ κόβει 647. Οι ΜΕΘ στο σύνολο λειτουργούν όλες. Υπάρχουν μέτρα για COVID. Γιατί έχουμε 180 ανθρώπους. Θέλετε να ακούσετε ή να μονολογείτε. Νομίζω ότι έτσι κερδίζετε τις εντυπώσεις. Διακόπτοντας, νομίζω ότι κερδίζετε τις εντυπώσεις. Λοιπόν, απαντήστε όμως και πάμε σε διάλειμμα. Ειλικρινά αυτό νομίζετε. Θερμή παράκληση. Λοιπόν, η ΜΕΘ είναι 1.300. Τις παραλάβαμε στις 500. Είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Πώς λειτουργούν όλες αυτές. Λειτουργούν όλες και γιατί είναι 100 άτομα απ' έξω, ρωτάει. Γιατί, είναι 100 λοιπόν να το εξηγήσουμε και αυτό. Απαντήστε σε αυτό. Υπάρχουν μεθ COVID και υπάρχουν και μεθ non-COVID. Ναι. Σε κάποια νοσοκομεία πιθανόν να έχουν εξαντληθεί οι μεθ COVID και να υπάρχει αναμονή για το πού θα πάει ένας ασθενής με COVID. Ενώ να υπάρχουν και νέες μεθ non-COVID. Και αντίστροφα σε κάποια άλλα νοσοκομεία να υπάρχουν και νέες μεθ COVID και να έχουν συμπληρωθεί μεθ non-COVID. Όπως γνωρίζετε, κύριε Ξενάκη και όλοι σας, δεν είμαστε lockdown. Η οικονομία και η κίνηση υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά περιστατικά αυτή τη στιγμή non-COVID. Τροχαία, εγκεφαλικά και πάσης φύσεως. Ναι. Ακριβώς γιατί δεν είμαστε λοιπόν, σε lockdown. Λοιπόν, πάμε παρακλήσεις. Δεν υπήρχαν τα ίδια τροχαία που χρειαζόταν μεθ λοιπόν, πριν ένα χρόνο που είμαστε σε lockdown. Κύριε Σαχινίδη, και αυτό που θέλω να τονίσω... Ναι.
για να το εξαντλήσουμε είναι, άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Σαχινίδη, συμφωνώ για τα νούμερα που δίνει, αισιόδοξο είναι ότι χθες που είδα πάλι τα νούμερα, 200.000 ραντεβού καινούργια πρώτης δόσης έχουμε, από τα οποία τα 99.000 είναι 60 και άνω. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα, μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Και από το σχεδόν 2 εκατομμύρια ραντεβού αναμνηστικής δόσης, οι 490.000 είναι 60 λοιπόν, και κλείνουμε, άνω. Κλείνουμε. Τι θέλω να πω, επειδή ναι, με το εμβόλιο έχεις, πολύ, έχεις 90% λιγότερο πιθανότητα να φτάσεις σε θάνατο, άρα να προηγηθεί η ΜΕΘ, να προηγηθεί το νοσοκομείο. Είναι καλό το εμβόλιο να τρέξουμε να το κάνουμε, γιατί έτσι μειώνονται πάρα πολύ λοιπόν, πιθανότητες τέλος, να βρεθούμε τέλος, σε μια μέρα τέλος, σε ένα μάλλον διάλειμμα. Τέλος, λοιπόν, κύριε Σαχινίδη, καλή επιτυχία για την Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Να κλείσω μόνο, γιατί άφησα δύο ζητήματα που αφορούν που έκανε ο κ. Σαρβανίδης. Έβαλε στην ίδια μοίρα το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία για τη χρεοκοπία. Τεράστιο λάθος. Εμείς το ανοίξουμε τώρα αυτό. Τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ τα εξυπηρετεί. Θα ήθελα δε τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ να ισχύσει ό,τι ισχύει για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ως Πρωθυπουργός. Για τη διαγραφή χρεών του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελα να γίνει και στα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά. Σας κύριε Σαχινίδη, να είστε καλά. Αποδεσμεύεστε εσείς. Μένει ο κύριος Χρυσομάρης και ο Σαβανίδης μένουν μαζί μας. Πάμε σε διάλειμμα. Σε 2 λεπτά γυρίζουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ πέρα. Έχουμε πάντα στην παρέα μας τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη, τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Κώστα Ραβανή, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ιδιαίτερα που είναι και σε αυτό το κομμάτι μαζί μας που ακούμε τον κόσμο. Θα τους ακούσουμε μαζί λοιπόν. Τον κύριο Παντζόγλου από τον Ταύρο θα ακούσουμε πρώτα. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας. Ακούγομαι. Βεβαίως, μια χαρά. Λοιπόν, εχθές η Βουλή ψήφισε να τιμωρούνται οι γονείς που δεν θέλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Εδώ και πολλά χρόνια η Ρωμά δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ναι. Κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί. Αυτά είναι Ελληνόπουλα. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Και μετά μιλάμε για παραβατικότητα, για ναρκωτικά, για κλοπές, για ληστείες, για φόνους. Τι έχετε να πείτε? Και ιδίως να, κάτι να ακούσω από τους πολιτικούς εκεί. Ωραία. Το κρατάνε οι πολιτικοί. Το κρατάνε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παντζόγλου. Κρατήστε το σημείο σας. Το κρατάω κι εγώ και οι δύο. Να απαντήσετε σε αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που θέλει ο Παντζόγλου. Πάμε στον κύριο Γρηγοριάδη από την Κερατσίνη. Καλησπέρα, κύριε Γρηγοριάδη, παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη, κύριε ο κύριος Καλαμέρος. Και τον άλλο τον κύριο, τον ξέχασα. Τον κύριο Καλαμέρος. Δεν ξέρει το κύριο Καλαμέρος. Μην το κάνετε αυτό. Παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω δύο θέματα. Πέστε μας. Το πρώτο είναι με τον κύριο Γιαννακό. Ναι. Επειδή έτυχε να δω τη συζήτηση στο Κόντρα, τα ίδια πράγματα που είπε ο κύριος Γιαννακός, είπε και ο κύριος Παπανικολάου. Ναι. Τον κύριο Γιαννακό πήρανε φόρα γιατί είναι χαμηλός γάιδαρος και μπορούν και τον καβαλάμε. Ενώ τον κύριο Παπανικολάου δεν μπορούν να τον αγγίξουν. Και την πληρώνει ο κύριος Γιαννακός. Το ένα θέμα είναι αυτό. Ναι. Έχω και ένα άλλο δεύτερο. Πέστε το. Γελάσετε. Πέστε το. Για την αστυνομία. Πέστε μας. Η αστυνομία μας κάνει τη δουλειά τη σωστά, κατά την άποψη τη δικιά μου. Αλλά δεν την αφήνουνε. Ποιος δεν την αφήνει? Δεν την αφήνει η πολιτική ηγεσία. Με αυτά που ψηφίζει. Έχω στην ταράτσα μου ένα κόκορα. Και αυτός ο κόκορας, επειδή σκοκορίζει, έχει έρθει η αστυνομία 10 φορές. Πώς θα γίνει αστυνόμευση κυνηγώντας η αστυνομία τον κόκορα? Ευχαριστώ πολύ. Τι να σας πω τώρα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία. Πάντως, ότι επειδή είπαμε για τον κύριο Ξανθό νωρίτερα, έβγαλε μια ανακοίνωση τώρα. Λέει ότι ήταν γνώστης της τροπολογίας, της ερώτησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αυγέρη, και είναι χυδαία προσπάθεια πολιτικού αντιπερισπασμού όταν εστρεμωμένη η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί μια τέτοια πληροφορία. Μάλιστα. Αυτό για να είμαστε και επειδή δίκοι. Επειδή τον εκτιμώ απεριόριστο τον κύριο Ξανθό, δεν θα το σχολιάσω. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον. Τον εκτιμώ πραγματικά τον κύριο Ξανθό, δεν θα το σχολιάσω. Θα ο κύριο Πολάκη πρέπει να ανησυχεί ο κύριο Ξανθό. Στα κόμματα ξέρουμε τι συμβαίνει συνήθω. Όταν κάνει την γραμμή. Όταν βγαίνει την γραμμή, κάποιο ξέρει τι γίνεται στα κόμματα. Λοιπόν, τον εκτιμώ απεριόριστα πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κωνσταντίνα από τη Γερμανία. Καλησπέρα, σα ακούμε. Δεν ξέρω από πού ακριβώ. Παρακαλώ. Με ακούτε? Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, μια πολύ σύντομα μια εικόνα της Γερμανίας, γιατί αυτή η συνεχής μουρμούρα και μιζέρια που ακούμε από την Ελλάδα μας στενοχωρεί πάρα πολύ. Πέστε μας. Ακούστε τι γίνεται στη Γερμανία. Πού είστε, σε ποια πόλη είστε, κύριε Κωνσταντίνα? Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη, μάλιστα.
Εμβολιαστικά κέντρα έχουν κλείσει από τον Οκτώβριο. Ναι. Για να βρει τώρα ο κόσμος ραντεβού, δεν υπάρχει εμβολιαστικό, πρέπει να πάει σε γιατρό, ο οποίος γιατρός παραγγέλνει 10 δόσεις για μία εβδομάδα, του στέλνουν τις 5. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεύτερον, οι νοσοκομιακοί γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, και αυτό το λέω από προσωπική εμπειρία γιατί έχουμε άτομο γιατρό στην οικογένεια, δεν μπορούν πλέον να εμβολιαστούν στο νοσοκομείο που εργάζονται και πρέπει να ψάξουν να βρουν εκτός νοσοκομείου ραντεβού. Ναι. Και είμαστε σε μια φάση δηλαδή τώρα που ψάχνουμε για το άτομο της οικογένειάς μας σε κάποια πλατεία που δεν πηγαίνει ένα λεωφορείο. Δεν τα έχει πάει καλά η Γερμανία με τους εμβολιασμούς, είναι αλήθεια αυτό, δεν τα έχει πάει καλά. Ναι, και από την αρχή που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, οι περισσότεροι Έλληνες έχουν έρθει και εμβολιάστηκαν στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι. Μάλιστα. Περισσότεροι Έλληνες. Και ένα τελευταίο, ναι, σχετικά με τα πολιτικά κόμματα. Εδώ όταν παρακολουθούμε τη Βουλή, την Γερμανική Βουλή, όχι του κρατηδίου, τη Βουλή στο Βερολίνο. Την Ομοσπονδιακή, ναι. Όλα τα κόμματα συμφωνούν όταν πρόκειται για παράδειγμα για την υποχρεωτικότητα. Ακόμη τελευταία τώρα και οι αριστεροί συμφώνησαν και θα ψηφίσουν. Ναι. Οι μόνοι που δεν συμφωνούν είναι οι ακραίοι, οι εναλλακτικοί για τη Γερμανία. Οι ακραίοι προς τα δεξιά βέβαια. Ναι, ακροδεξί, ναι. Και ένα τελείως τελευταίο για τα κημητήρια που είπε ο κύριος Καραμέρος. Επειδή πριν 2 μήνες πέθανε η μητέρα μου στην Ελλάδα, είχαμε λίστα αναμονής, όχι από COVID, έτσι ήταν υπερήλικη, λίστα αναμονής 5 ημέρες για να γίνει η ταφή. Αυτό είναι παλιά ιστορία, δεν είναι καινούργια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ευχαριστώ. Κυρία Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ ευχαριστώ, καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Χαιρετισμούς εκεί στη Γερμανία σε όλους τους Έλληνες απόδημους οι οποίοι μας παρακολουθούν. Η αλήθεια είναι πως τρέμει η νεκροταφεία, δεν είναι καινούργια, έτσι. Έχει ενταθεί λόγω του κορονοϊού. Ήθελες μέσω χρόνια τώρα για να μπορέσεις να βρεις διάφορα νεκροταφεία και έχει ενταθεί προφανώς λόγω του κορονοϊού. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη από το Ήλιον. Καλησπέρα, σας ακούμε. Κύριε Ξενάκη, προχθές την Τρίτη. Είχατε τον κύριο Κουρουπλή. Μάλιστα. Αναφέρθηκε στο φόρο που θα πληρώσουν οι συνταξιούχοι από τα λαδρομικά. Ναι. Είπε ένα μεγάλο ψέμα. Τι είπε? Ότι θα φορολογηθούν με 40% οι συνταξιούχοι. Τα αναδρομικά που πήραν βάσει Συμβουλίου Επικρατείας οι συνταξιούχοι ανατρέχουν στο 2017. Ναι. Οι φορολογικοί κλίμακες του 2017 είναι μέχρι 9% αφορολόγητο. Από 1 έως 20.000, 22%. Από το 20.001 έως το 30.000, 29%. Τόσοι είναι, ναι, όντως. Τι είπατε? Τόσοι είναι, αυτή περιγράφεται είναι η φορολογική συνταξή. Κάποιοι προφανώς, κάποιοι θα φορολογηθούν για με 40%. Εάν ο κύριος Κουρουπλής ενδιαφέρεται για τους συνταξιούχους που παίρνουν μισθό πάνω από 30.000, ας το χαίρεται, ας το χαίρεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε κύριε Γιάννη, να είστε καλά. Το φετινό σας εισόδημα, γιατί με βάση αυτό θα φορολογείτε, με το φετινό σας εισόδημα, αυτό θα αυξάνει το ποσοστό, γι' αυτό και φτάνει 40%. Πάμε στον κύριο Παπαδημητρίου στον Κολωνό. Καλησπέρα, σας ακούμε. Δεν τον έχουμε. Πού θα πάμε, πέστε μου. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη, γειτονάς μου. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο, παρακαλούμε. Κύριε Ξενάκη, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ήχο σας. Παρουσιάσατε μια ωραία εκπομπή. Να είστε καλά. Αλλά δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο και για αυτούς που παρευρίσκονται πολλές φορές εκεί. Εγώ ξεκίνησα αριστερός μέχρι τα 20 μου χρόνια, μετά πήγα στο Πασόκ και ψήφισα μέχρι Σιμίτη. Σταμάτησα. Γιατί πίστεψα ότι όλοι τους είναι οι ίδιοι και σταμάτησα να ψηφίζω. Μέχρι που παρουσιάστηκε ο κύριος Τσίπρας στο προσκήνιο και ξαναψήφισα, ναι, με έκανε να ψηφίσω δεξιά, γιατί πίστεψα ότι αυτά που έλεγε ήταν μία από τα παλιά πάλι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ο εκπρόσωπος του, ο βουλευτής εκεί του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δεν παραδέχεται ότι οι ΣΥΡΙΖΕΙ πήγαν και ψήφισαν στις εκλογές για το ΚΙΝΑΛ. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος για αυτό το πράγμα, γιατί το πολιτικό του μέλλον του κυρίου Τσίπρα είναι αυτές οι εκλογές τώρα. Κύριε Γιώργο... Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι δεν είμαι νεοδημοκράτης,
ψήφισα Νέα Δημοκρατία γιατί δεν συμπαθώ το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε εσείς κόσμο στην περιοχή στη Νέα Σμύρνη που ήταν φίλοι γνωστοί σας? Όχι, λέω, πιστεύω. Ναι. Πιστεύω. Και εγώ ήμουν έτοιμος να πάω να ψηφίσω, στο Λοβέρδο. Ήθελα να πάω. Δεν ακούγεστε? Όχι, όχι, τίποτα. Εσείς ακούγεστε. Λοιπόν, πήγαινα να ψηφίσω στο Λοβέρδο γιατί είχε φανεί ότι δεν θα συμπράξει με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν το κάνανε και οι ΣΥΡΙΖΕΙ, αυτό πιστεύω για αυτό. Διότι το πολιτικό μέλλον του Τσίπρα όσο είναι ο Μητσοτάκης πάνω δεν υπάρχει. Μάλιστα. Η μόνη σανίδα σωτηρίας λοιπόν ήταν αυτές οι εκλογές. Τώρα για τον κύριο Καραμέρο θα ήθελα, γιατί παίρνω πολύ καιρό, παίρνω 3 μήνες τώρα συνέχεια τηλέφωνο. Εδώ είναι. Κύριε Καραμέρο, εδώ δεν είναι. Πιστεύω. Εκπροσωπείτε το ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα. Δεν με πειράζει αυτό το πράγμα. Κατά τη γνώμη σας, κύριε... Δημοκρατία έχουμε. Εκείνο που με πειράζει, ξέρετε ποιο είναι? Ότι και ερώτηση. Είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Ο άνθρωπος δεν μίλησε καθόλου. Και μόλις πήγε να μιλήσει, το μπουκάρετε. Όταν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχετε κατά το Ευαγγέλιο. Μιλάω εγώ σε αυτήν την περίπτωση, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, έχουμε μοιραστεί τους ρόλους. Κύριε Γιώργο, θα σας πρότεινα... Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Ο διάλογος μου αρέσει και να είναι κέντονος. Θα σας εφόβουν καλές γιορτές και θα σας πρότεινα στους ίδιους σας να είστε λιγότερο αντί. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Πήρατε τηλέφωνο μετά από 3 μήνες. Να είστε καλά και να ξαναπάρετε σύντομα. Πάμε στον κύριο Καχραμανίδη από την Ανάβησο. Καλησπέρα, κύριε Καχραμανίδη. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Ορίστε. Μ' ακούτε, καλησπέρα. Εξαιρετικά, σας ακούμε, πέστε μας. Λοιπόν, λέω μια καταγγελία. Είμαι από την Ανάβησο. Ναι. Είμαι οργανωμένο μέλος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Και ξέρω όλοι τι ψηφίζετε. Είμαι 78 χρονών. Και οι δεξιοί οργανωμένοι ήρθαν και ψηφίσανε. Ναι. Και του Τσίπρα ήρθαν και ψηφίσανε οργανωμένοι. Τι ψηφίσανε? Τι ψηφίσανε? Τι ψηφίσανε δεν ξέρω. Α, αλλά ας. Από ό,τι άκουσα δεξιά-αριστά, η Μέν Λοβέρδο και η Μέν Παπαντρέου. Μάλιστα. Και αλλά, τι θα γίνει τώρα? Τι θα γίνει τώρα δεν ξέρω. Άμα θα έρθουν την άλλη Γιακή. Εσείς ποιον στηρίζετε, κύριε Γοροπιό? Ποιον στηρίζετε? Τελικά ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καχραμανίδη, ποιον στηρίζετε? Εσείς. Ποιον στηρίζετε εσείς, κύριε Καχραμανίδη, που είστε ΠΑΣΟΚ? Εγώ. Ναι. Το Παπαντρέου. Το Παπαντρέου, μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία να σε ευχηθούμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Γρίβα από τη Θήβα. Κύριε Γρίβα, σας ακούμε. Στον κύριο, συγγνώμη, στην κυρία Κοροπιώτα το Μελίσια. Εγώ έκανα λάθος. Στην κυρία Κοροπιώτα το Μελίσια, παρακαλώ. Κοιτάξτε να έχει, παιδί μου. Κυρία Κοροπιώτα, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ορίστε, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, την οποία παρακολουθώ καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Απόψε είμαστε αρκετά ησυχά. Θέλω μία ερώτηση στον κύριο Αρβανίτη. Μάλιστα. Κύριε Αρβανίτη, για το ΣΥΡΙΖΑ, εσείς προτείνετε το μοντέλο Νικολάη Τσαουσέσκου, επειδή έζησε 7,5 χρόνια στη Ρουμανία που έκανε το διδακτορικό μου. Κράτα το, Κώστα, κράτα το. Μετά στο τέλος. Και ο κύριος Τσαουσέσκου ήταν λαοπρόβλητος, πήρε το δακτυλίδι από τον Γιώργο Γεωργίου Ντέζ, όπως ο κύριος Τσίπρας το πήρε από τον κύριο Αλαβάνο. Εσείς γιατί φοβάστε να εκλεγείτε από τη βάση? Ωραία. Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημά σας? Δηλαδή, θα έχουμε κάποιον ηγέτη κόμματος επί 26 ολόκληρα χρόνια? Θα το κρατήσει τώρα και θα μας πει. Κύριε Κοροπιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κώστα, κράτησε εδώ, σε παρακαλώ, για να βγάλουμε έναν ανθρώπου ακόμα και να κλείσουμε. Με εσάς θα κλείσουμε έτσι κι αλλιώς μετά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χαλκιά από το Ελληνικό. Καλησπέρα, κύριε Χαλκιά, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα επανέλθω πάλι, σας πήρα και το χθες. Ανήκω στη Δημοκρατική Παράταξη. Μη σας στεναχωρεί αυτό. Ναι, πήγα και ψήφισα λοιπόν και εγώ για αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να είμαι ΠΑΣΟΚ. Γιατί να μας στεναχωρεί? Σε αυτή τη χώρα, επειδή είμαι αρκετά μεγάλος, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μνήμη. Εδώ βγάζαμε πρωθυπουργούς και κυβερνούσαν με τα δέντρα να ψηφίσουν. Αυτά δεν τα έχουμε ξεχάσει. Είμαστε αρκετά μεγάλοι. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Ωραία. Καλό κουράγιο και στον Αρβανίτη και στον Καραμέρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά, κύριε Χαλκιά. Καλό βράδυ. Είστε και γείτονά μου και στο Ελληνικό. Δίπλα μένουμε. Πάμε στον κύριο Πολυζωγόπουλο στη Φιλοθέη. Καλησπέρα σας. Χαμηλώστε την τηλεόραση, κύριε Πολυζωγόπουλο, την ακούω μέχρι εδώ. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανάγκη. Παρακαλώ, σας ακούμε. Καταρχήν, να πω, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πράγματι το κανάλι σας προσφέρει κάποιες υπηρεσίες απέναντι στην κοινωνία, αλλά θα ήθελα περισσότερο να δέχεστε τους
αυτούς που σας καλούν, παρά να καλείτε και να συζητάτε θέματα δικά σας εκεί μέσα. Θέλω να μιλήσω για λίγο σχετικά με τις εκλογές τις προηγούμενες. Ναι. Είμαι Παπανδρεϊκός. Είμαι Παπανδρεϊστής. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλη παράταξη. Ναι. Έχω 50 χρόνια αγώνα και δεν μπορώ να ακούω από τηλεοράσεως ανήθικες, ίσως και να είναι λιγάκι σκληρή αυτή η λέξη που λέω, ή αν θέλετε αναλήθειες, ανακρίβειες από δημοσιογράφους. Ο κύριος Αρβανίτης φαίνεται δεν έχει ξεχάσει το ρόλο του. Είναι ευρωβουλευτής και είπε προηγουμένως, καταρχήν, που δεν έχω καμία σχέση εγώ με τον κύριο, τον μικροβιολόγο που είπε έκλαψε σε κάποιο, το πρώτο θύμα. Λέει αναλήθειες. Έκλαψε όταν είπε ότι είχε βρεθεί σε θέση να κρίνει αν θα βάλει στο χειρουργείο ή στο ΜΕΘ το γέροντα ή το νέο. Εκεί προβληματίστηκε και έκλαψε. Γιατί τη θέση του μπορεί να ήταν, λέει, η μάνα του. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, ο κύριος Αρβανίτης σταφέρθηκε στο ότι χρωστάει το ΠΑΣΟΚ και άλλαξε όνομα νέο Πανιώτο. Μήπως άλλαξε ο ίδιος θέση. Αυτό δεν είναι αναλήθεια. Μάλιστα, για τον Γιώργο Παπανδρέου, ναι, είπε ότι δεν χρωστάει δεκάρα το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό αν είναι θα το βρει εκείνος. Αλλά όταν ακούνε Γιώργο Παπανδρέου, πετάνε καντήλες οι ΣΥΡΙΖΙΤΕΣ όλοι. Λοιπόν, κύριε Παπανδρεούλη. Γιατί αυτή. Όχι. Ορίστε. Σας ακούσαμε. Αυτό λέω. Αυτά θέλετε να πείτε για να απαντήσουν κιόλας. Και ο κύριος Αρβανίτης πρώτος θα απαντήσει και μετά ο κύριος Χρυσομάλης. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί και ο χρόνος περιορίζεται. Να, λοιπόν, που λοιπόν κύριε Αρβανίτη, για να απαντήσετε κι εσείς, μια που απευθύνθηκε και εσείς προσωπικά, και μετά πάμε στον κύριο Χρυσομάλη. Το κομμάτι για τον κύριο Τσιόδρα αφορούσε στο επικοινωνιακό παιχνίδι που έκανε η κυβέρνηση στην αρχή, ναι, της πανδημίας. Όταν βγαίνανε με τα μπουφάν, αν θυμάστε και τον Υπουργό, τότε αλλάζαμε συνέχεια μπουφάν, ύφο στυλ και έβγαινε ο κύριος Τσιόδρας και έκανε όλο αυτό το σοου και είχαμε πραγματικά ευτυχώς τότε λίγους νεκρούς και περιορισμένα κρούσματα. Ναι. Έτσι είπα πειρακτικά, πού είναι αυτή τώρα. Ναι. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη τώρα. Το διευκρινίζετε. Με τους 19.000. Ναι. Και όλες τις αντιφάσεις εποχής, θυμάστε. Μην πάτε, μετά ψέλναμε και ούτω καθεξής. Πάμε στο ένα κομμάτι αυτό. Στο θέμα του ΠΑΣΟΚ, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει όπως και η Νέα Δημοκρατία. Έχουν δάνεια, το ξέρουμε αυτό. Ανεπλήρωτα. Τώρα, αν κάποιον πειράζει ή όχι, αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Και αυτό το νέο Πανιόνιος δεν είναι τυχαίο. Έχει γίνει στις ΠΑΕ. Ο Πανιόνιος έγινε ο Πανιόνιος για τα χρέη, όπως και η ΑΕΚ έπαιξε κατηγορίες. Όμως αυτά τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, κύριε Ξενάκη, κύριε Καραμέλο, κύριε Ελευθερόγλου. Και πήγαμε σε ένα μνημόνιο. Γι' αυτό είναι ένα δίσκοντα τα χρέη των κομμάτων. Τρία, όχι ένα. Θεωρώ λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά στο ΠΑΣΟΚ, αν θα είναι ΠΑΣΟΚ ή θα είναι ΚΙΝΑΛ, να αποφασίσουν, ναι, πρέπει να μας απαντήσουν τι θα γίνει, όποιος βγει, τι θα γίνει και με τα χρέη προς τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Δεύτερον, είπα για το ΠΑΣΟΚ. Ότι, είπα για τις διαδικασίες που είπε για η κυρία του Τζαουσέσκου που ήταν στη Ρουμανία. Και να κλείσετε για να προλάβει να μπει στο Σομάλι, αν μπορείτε. Δεν θα προλάβουμε, ναι, να τα απαντήσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σπούδασε στη Ρουμανία τότε με κομματική υποτροφία. Είχε πάει. Πώς είχε πάει, πώς διάλεξε να πάει στη Ρουμανία. Μου κάνει εντύπωση, έχει ενδιαφέρον. Αλλά οι διαδικασίες στα κόμματα. Τότε πολλοί πηγαίνανε με κομματικές υποτροφίες στη Ρουμανία. Πηγαίνανε, έτσι είναι, αλήθεια. Αυτό δεν κακό. Σε πανεπιστήμια καλά πηγαίνανε, καλοί επιστήμονες βγήκανε. Εγώ θα περίμενα Κώστα να πει ότι κατέβει ο Τσίπρα σε εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει ποσοστό Τσαουσέσκου. Λοιπόν, λοιπόν, επειδή εγώ όπως θέλω να τελειώνει, Κώστα. Συγγνώμη, κύριε Ξενάκη, ναι, συγγνώμη, γιατί αυτό ένα λεπτάκι θα μου το δώσετε. Θα σας πω κάτι. Εγώ έχω μία αντίληψη για το κόμμα που εγώ είμαι μέλος. Εγώ με πολύ μεγάλο σεβασμό είπα ότι είναι θέμα του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας πώς αυτοί του ΚΚΕ θα ορίσουν τις διαδικασίες τους. Βεβαίως. Εμείς δηλαδή για τίποτα δεν έχουμε δικαίωμα. Μάλιστα. Ούτε για το πώς θα λειτουργούμε. Εμείς λειτουργούμε με τα μέλη. Λοιπόν. Μας. Γίνεται μέλη, καλούμε τους ανθρώπους να γίνουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, να συμμετέχουν στις διαδικασίες και βεβαίως συνέδριο έχουμε εμείς. Λοιπόν, το Φεβρουάριο παράκληση. Και θα τα ακούσετε. Ωραία. Θερμή παράκληση. Κύριε Χρυσομάλη, πάμε σε εσάς. Για να ακούσετε. Εγώ ήθελα να. Είπε κάτι για τους Ρωμά κάποιος στην αρχή. Και... Ναι, είπε για τους Ρωμά ότι αν γίνεται έλεγχος, αν πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, γιατί αλλιώς υπάρχουν όντως κάποια πέναλτι. Ναι.
Σαφώς πρέπει να γίνεται έλεγχος και αν πρέπει να εντατικοποιηθεί, να εντατικοποιηθεί. Μάλιστα. Άλλο. Γνωρίζω ότι γίνεται έλεγχος. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τη Δευτέρα. Γιατί φυλάξει, συμφωνείτε, κύριε Ξωμαλή. Κακή συνήθεια να διακόπτεται, κύριε Αρβανίδη. Αφήστε γιατί έχουμε. Δεν ήταν έχουμε, κακή συνήθεια. Λίγο χρόνο, αφήστε να τον αξιοποιήσει όπως θέλει. Για το κάνω. Εντάξει, δεν είναι φοβερό. Να τον αξιοποιήσει όπως θέλει, κύριε Αρβανίδη. Δεν έχω να σου πει. Εσείς ξέρετε τι θα πει ο Βερ. Ήταν για τη φυλάκιση. Ξέρετε τι θα πει over. Λοιπόν, Δευτέρα μεσημέρι βρισκόμουν στην Καλαμάτα. Ναι. Και αποφάσισα, επειδή άνοιξε, να μπω στο σύστημα να κλείσω το ραντεβού μου για την αναμνηστική δόση. Και το ραντεβού μου το έδωσε Τρίτη απόγευμα. Και υπάρχουν και ουρές στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, δηλαδή υπάρχει ροή εμβολιαστική και το έκανα. Και γιατί το είπα αυτό, ένιωσα όχι ως κυβερνητικός βουλευτής, ως ένας πολίτης αυτής της χώρας. Ένιωσα πολύ περήφανα συγκρίνοντας με αυτό που άκουσα για την Γερμανία. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα, μην την υποτιμούμε. Ναι, ναι. Η δημόσια υγεία και το σύστημα εμβολιασμών είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν. Ναι. Και επειδή στο διάλειμμα από περιέργεια ήθελα να το ψάξω, γιατί είμαι και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά το Υπουργείο Υγείας και αφορμή αυτό που είπε ο κ. Αρβανίτης, το έψαξα. Όντως το Βέλγιο έχει 2.000 κλίνες ΜΕΘ στο σύνολο, δημόσιες και ιδιωτικές. Πόσες από αυτές, και τις δίνει και ΜΕΘ και η Γερμανία γιατί δεν αντέχει το σύστημα στο Βέλγιο. Πριν την πανδημία. Πόσες από αυτές τις κλίνες το Βέλγιο τις διαθέτει για COVID περιστατικά. Λοιπόν, κλείσαμε. Δεν μισό λεπτό πρέπει να ακουστεί. Πόσες. Το 1 τρίτο, 660. Οι άλλες είναι για όλες τις 1.300 ΜΕΘ του δημοσίου στην Ελλάδα. Γιατί πώς έχουμε και ιδιωτικές, ναι. Δίνουμε σήμερα πώς για COVID 750 παραπάνω από του Βελγίου. Λοιπόν, κύριε, να το δεν τονίσουμε έχουμε άλλο αυτό. Χρόνο, ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Αρβανίτη, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μιχρυσομάλη, ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλους σας που πήρατε τηλέφωνο. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε αυτά τα οποία προλάβαμε. Εδώ θα είμαστε και αύριο το βράδυ, πρώτα Θεός, 10 παρα 10. Θα περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήματά σας για το να σας δώσουμε το δημόσιο λόγο. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να προσέχετε τον εαυτό σας.